Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγάπη. Εδώ σε βρίσκω πάλι. Τι ωραία που είναι εδώ, ρε παιδιά. Δεν έχει air conditioning γι' αυτό. Το έκλεισα. Σου λέει στο έξω δεν κυκλοφορεί κόσμος, οπότε πού θα βρεις καλύτερα. Εγώ λέω, Ελένη Πούντου, ότι είμαστε αυτοί που έχουμε απομείνει εδώ. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Άδειες πήραμε. Ξεκάθαρα. Όχι, εγώ περιμένω το Σαββατοκύριακο. Ένα διήμερο ακόμα. Είναι... Δεν έχουμε περιμένει. Έχει αντιληφθεί ότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Είναι το τελευταίο κενό. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, γιατί μετά. Τέλος. Δεν είναι ωραία να είσαι στη θάλασσα, να πρέπει να δεις που δείχνει το παιχνίδι, να μαζευτείς, να αφήσεις την παραλία, να είσαι με το μαγιό και να ψάχνεις τηλεόραση που δείχνει τον ΠΑΟΚ, που δείχνει το μάτς αγαπημένης ομάδας. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι το καλοκαίρι τελειώνει. 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο. Μαζί σου. Εμένα μου αρέσει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Με κουράζει μετά. Επειδή για μας, ρε, που ξεκινάμε μετά. Εμείς ξεκινήσαμε νομίζω από τέλη Ιουλίου. Γιατί ο Αύγουστο εγώ τέτοιο που να έχει κάθε εβδομάδα παιχνίδι δεν θυμάμαι. Δηλαδή τελευταία χρόνια τόσα πολύ να μην έχει καινή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το πιο γεμάτο καλοκαίρι. Αυτό. Αν εξαιρέσει τον Ιούνιο που ήταν ένα μεγάλο διάστημα που η ομάδα είχε 30 μέρες, πόσες μέρες είχε. Ίσως δεν μας φάνηκε τόσο γιατί ήταν το Μουντιάλ. Δηλαδή μπάλα έβλεπε, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ασχολιόμασταν τόσο. Δεν είχαμε την τριβή την καθημερινή με την ομάδα που δεν ήταν εδώ. Μεταγραφές, εντάξει, είχαμε θέματα να ασχοληθούμε, δόξα τω Θεώ. Μόνο το serial verb που να βάλει έτσι το πόσο τράβηξε. Ήταν πολύ γεμάτο το καλοκαίρι με τα γραφικά. Ναι. Ήταν γενικά αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι πέρασε νερό. Πάντως αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δεν θυμάσαι άλλη χρονιά έτσι που να έχουμε παιχνίδι εβδομάδα ανά εβδομάδα. Δηλαδή, όταν θυμάμαι, βάλαμε κάτω το καλεντάρι του καλοκαιριού και λέγαμε αν προκριθεί εδώ, αν προκριθεί εδώ, αν περάσει εδώ. Και βλέπαμε τις ημερομηνίες, αντιληφθήκαμε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι από τις 26 Ιουλίου, έτσι από το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Βασιλεία, αν και εφόσον όλα κυλήσουν καλά για τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά θα πάμε όλο το καλοκαίρι μας με παιχνίδι αναβδομάδα. Που ναι μεν είναι ωραίο, ναι μεν γεμίζει το καλοκαίρι σου, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ πιο άσχημο και πολύ πιο βαρετό. Απλά να βλέπεις την ομάδα να κάνει φιλικά παιχνίδια, να παρακολουθείς τα φιλικά παιχνίδια, προπονήσεις επί προπονήσεων, τρεις μέρες ρεπό και τέτοια. Τουλάχιστον τώρα έχει αυτό το κλίμα που σε βάζει, οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν, οι συνεντεύξεις πριν, τα μάτς, πρώτο παιχνίδι εδώ, ανάλυση αντιπάλου. Βλέπεις, στη Ρωσία βγήκε και η Κουτσή Μαρία να μιλήσει για το παιχνίδι. Ρε φίλε, τι πανηγύρι γίνονταν εκεί. Να σου πω κάτι. Νόμιζα ότι μόνο εμείς το έχουμε αυτό με τους παλέμαχους. Μα εκείνο δεν ήταν μόνο παλέμαχοι. Να μιλάνε ηθοποιοί. Ναι. Πριν το μάτς του Χαβάρδη έβαλα δηλώσει ενός γνωστού ηθοποιού, τραγουδιστές. Σου λέει πρώτο όνομα σε σύριαλ στη Μόσχα. Παρακαλώ ρε, λέω τι είναι αυτά ρε εσύ. Σαν να βγαίνει η Κατερίνα Στικούδη που είναι και ποκτσάκι εδώ πέρα. Ναι. Και να δίνει σοβαρή συνέντευξη όμως. Και να λέει το 4-2-3-1 του Λουτσέσκου με το Βιερίνη να επιστρέφει στο αριστερό άκρο της ομάδας, προσδίδει στον ΠΑΟΚ και επιθετικότητα και τέτοια. Και υπεροψία ότι θα είναι ντροπή αν δεν περάσει Σπαρτάκ. Και δεν θέλω να υποτιμήσω τον ΠΑΟΚ, αλλά η Σπαρτάκ δεν μπορεί να αποκλειστεί από τέτοια ομάδα. Όπου έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε για το μάτς στην Μόσχα. Θα μου πείτε έγινε προχθές, έτσι τα έχετε δει, τα έχετε διαβάσει, αλλά καλό θα είναι να κάνουμε και εμείς μια κουβέντα, γιατί είχε πάρα πολύ παρασκήνιο, όπως λες και εσύ. Διάβαζα χθες στα δημοσιεύματα εκεί και ήταν ένα σαν ρεπορτάζ άποψη κάπως, γιατί αυτά που διαβάζαμε τόσες μέρες εκεί, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να τα έγραφε, ρε παιδί μου. Ναι. Προσωπικά δεν τους ξέρουμε. Αυτό το ποιος θα τα έγραφε είναι και ερωτηματικό. Γιατί εδώ στην Τούμπα μας ήρθαν με δημοσιογραφική διαπίστευση πόσοι απεσταλμένοι έτσι, της Σπαρτάκ, τους οποίους οι δικοί μας απεσταλμένοι όταν πήγανε στη Μόσχα δεν τους συνάντησαν πουθενά. Ναι. Οι πλασαρίστηκαν ως δημοσιογράφοι, δημιούργησαν μια ένταση και θα αναφερθούμε σε όλα αυτά. Γιατί βλέπεις ότι και με Χατζερίδη πήγαν να δημιουργήσουν θέμα. Το συντηρούν, το συνεχίζουν. Δεν ξέρω τι πιστεύουν, ότι ας μην θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και θα τους πούνε να περάσει. Τι. Ένσταση. Να τιμωρηθεί γιατί, για το ότι οι καλαμίδες του Χατζερίδη ήταν στα χρώματα κίτρινου και μπλε. Που ας πούμε δεν θυμάμαι ποδοσφαιριστή. Οι ποδοσφαιριστές είναι δύο κατηγορίες. Εγώ λέω να τιμωρηθεί και ο Βιερίνη γιατί έχει τη Βάσο και την κόρη τους επί καλαμίδες. Οι μισοί έχουν οικογένειες, παιδιά, γυναίκες και άλλοι μισοί έχουν τη χώρα τους. Ο Μάτος έχει τις Βραζιλίες μας κάνει. Κακό φίλε, προκαλεί. Προκάλεσε. Προκαλεί ξεκάθαρα. Είναι θέμα. Θεωρώ ότι η Σπαρτάκ μπορεί να το κυνηγήσει. Και όχι και ζητούν, όχι απλά να τιμωρηθεί ο Χατζερίδης, να τιμωρηθεί και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Φυσικά.
αποκλεισμό Χατσερίδη για ένα εξάμηνο, μέχρι να τελειώσει η σεζόν και πάει λέγοντας. Και βεβαίως την πρόκριση να την πάρει η Σπαρτάκ. Έτσι, να αφήσει εκτός τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια καλή τιμωρία για τους. Είναι ξεκάθαρη στρατηγική αυτό. Για δηλαδή, τους δεν ξέρω. Είναι στρατευμένη αυτή η αντίδραση από πλευρά Σπαρτάκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπεις στον τύπο, το βλέπεις στον κόσμο ακόμα. Ναι, σε social media, Ρώσους, βλέπεις τα μηνύματα. Το βλέπεις σε κάθε τι. Δηλαδή χθες διάβαζα σε ρωσικά δημοσιεύματα που ανέφεραν μέσα ότι σε στήλ ειρωνικό ότι ήρθαν εδώ οι Έλληνες να μας πούνε πώς περάσανε εδώ και εμείς συμπεριφερθήκαμε σαν μια ευρωπαϊκή ομάδα ενώ εκεί περάσανε δύσκολα. Και σκέφτομαι εγώ, ρε εσύ, ό,τι και να μου πεις, εμείς τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα εδώ. Είδες εσύ κάτι τέτοιο? Δηλαδή, προσπαθούν να σε βγάλουν τρελό για πράγματα που τέτοιες με τα μάτια σου. Και οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά ο ένας, το λέγαμε και χθες, ο ένας καθόταν ακριβώς δίπλα μας, τον πρόσεξες. Φυσικά. Πήγε ακριβώς. Φόρουσε μπλούζα πάω, κάνω λάθος. Ναι, αυτός είναι, αυτός είναι μπλούζα πάω. Με το δικέφαλο. Ο οποίος μας έλεγε, α, και περνάω καλά, και βίντεο εδώ, βίντεο εκεί, όλο το match βίντεο, όλη την κερκίδα, και ξαφνικά αυτός εμφανίζεται μαζί με αυτή την ομάδα. Αυτό το group των δημοσιογράφων, εισαγωγικά. Που πήγαν να δημιουργήσουν θέμα και κλίμα ότι πέρασαν δύσκολα στα δημοσιογραφικά. Και μιλάμε τώρα γιατί ήμασταν εκεί, έτσι. Ναι. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος. Δεν δίπλα μας. Αυτό ακριβώς είναι πιο μαρτυρία, πιο προσωπική μαρτυρία. Ναι. Έτσι δεν υπάρχει. Καθότανε δίπλα μας και μας έλεγε αυτό ακριβώς. Με μπλούζα του ΠΑΟΚ, παρακαλώ. Έτσι, ναι, δηλαδή ναι. Ότι. Υπάρχει και φωτογραφία εντωμεταξύ. Ότι είναι τόσο αντικειμενικός και ότι. Μιλάμε, έχω ξανάρθει. Μπράβο, μιλάμε για μάτς ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οπότε αυτά τα οπαδικά. Ειδικά, όχι Σπαρτάκ, όχι ΠΑΟΚ, δεν χωράνε εδώ. Και ήταν τόσο εκλεπτισμένος, να το πούμε, κομψός, να το πούμε, για απεσταλμένος της Σπαρτάκ. Και γυρνάει όλο το έργο με την επιστροφή της ομάδας και δημιουργείται ένα κλίμα. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Θα σου πω κάτι. Γιατί εγώ ενοχλήθηκα περισσότερο από το κλίμα το οποίο πήγε να περάσει από διάφορα ΜΜΕ της Αθήνας και διάφορα άλλα ΜΜΕ. Οι απεσταλμένοι των οποίων, οι δημοσιογράφοι των οποίων δεν ήταν στο γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή, όλοι υιοθέτησαν. Όλοι. Μην τους τσουβαλιάσουμε. Δηλαδή, υπήρχαν media, έτσι εδώ στην Ελλάδα, που υιοθέτησαν επίθεση, δηλαδή έγραφαν κανονικά επίθεση σε Ρώσους δημοσιογράφους. Και τους ρωτάς το πολύ απλό, ήσασταν εκεί? Όχι. Και σου απαντούν, αν γινόταν αυτό στο Καραϊσκάκι, θα το κάνατε σημαία. Ρε φίλε, ήσουν στην Τούμπα? Ναι. Όχι, δεν ήμουνα, αλλά δεν γίνεται τόσα media στη Ρωσία να κάνουν αναπαραγωγή το θέμα και δεν γίνεται. Δηλαδή, μπες εσύ σε ένα γήπεδο ως φιλοξενούμενος και ξεκίνα με χειρονομίες με το υψωμένο μεσαίο δάχτυλο προς τους οπαδούς. Δηλαδή, θα σε χειροκροτήσουν, τι θα ακριβώς σου πούνε. Ακριβώς. Και δεν έγινε τίποτα, έτσι, γιατί μπήκαν οι άνθρωποι ασφαλείας κατευθείαν, τους είχαν προβλέψει να τους έχουν τέρμα πάνω στα δημοσιογραφικά. Μα αυτό συμβαίνει πάντα, ρεσί. Για να μην έχουν επαφή. Και να σου πω και κάτι, επειδή τους ζήσαμε από την προηγούμενη ημέρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Να καταρχάς να σου πω κάτι σαν εικόνα, ωραία. Ναι. Είμαστε στα δημοσιογραφικά, στο συνέδωσα τύπου. Και μπαίνουν 5-6 άτομα, ήταν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μαζί. Έχεις δει πολλές φορές δημοσιογράφους σε αντίπαλες ομάδες να έρχονται στην Τούμπα σε συνέντευξη τύπου, παραμονή του ευρωπαϊκού αγώνα, με φανέλες και με ρούχα της ομάδας. Μα θυμάσαι τι σχολιάζαμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι okay, και εμείς κάπως, αν θέλεις, τη δημοσιογραφία την αντιλαμβανόμαστε ενίοτε οπαδικά. Ναι, ειδικά όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να. Εννοείται ότι υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ, εννοείται ότι θα το δείξουμε προς τα έξω και όταν πάμε στη Βασιλεία και θα πανηγυρίσουμε τα γκολ και στη Σπαρτάκ θα πανηγυρίσεις σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά ήταν η γενικότερη συμπεριφορά τους μία πρόκληση από την προηγούμενη μέρα που είπες και εσύ. Αυτό. Πέρα από τις φανέλες που κυκλοφορούσαν στο γήπεδο της Τούμπας φορώντας φανέλα της Σπαρτάκ και λες, οκ, okay, φιλοξενούμενος είναι. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω τι δημοσιογράφος για κανένα λόγο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι επαγγελματικό. Ακόμη και η στάση του σώματος, το πώς καθόντουσαν, ναι. στην αίθουσα τύπου, έτσι, δεν νομίζω ότι οι δικοί μας απεσταλμένοι έχουν πάει κάπου, έχουν σηκώσει πόδια και κάθονται. Αυτό το αραλίκι, ρε παιδί μου, αυτό το. Ρε φίλε, φάνηκε ότι οι άνθρωποι ήρθαν με πνεύμα διαφορετικό. Να δημιουργήσουν ένα κλίμα, αν τους δοθεί η ευκαιρία που το έκαναν τελικά. Γιατί πραγματικά εγώ νομίζω ότι βοηθήθηκαν για να το κάνουν αυτό. Αυτό που λες έχει πολύ μεγάλη σημασία, το κλίμα που δημιουργήθηκε γενικότερα από Αθήνα εδώ πέρα, γιατί συντηρήθηκε εδώ. Καλά, για κάποια media ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτό, τους, έτσι. Γιατί αν γραφόταν μόνο στη Ρωσία, θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το να γράφεται στην Ελλάδα, περνάει στο μυαλό του μέσου οπαδού εδώ και συζητιέται, οπότε μετά περνάει και σαν normal πράγμα τι έγινε. Όχι, ρε φίλε, δεν έγινε. Κοίταξε.
Η Τούμπα δεν ήταν ποτέ εκκλησία. Η Τούμπα έχει δημιουργήσει έναν μύθο, έχει γράψει τα δικά της χιλιόμετρα, έχει τα δικά της επεισόδια. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω ότι μπορεί να προσάψει κανείς τίποτα στον κόσμο, στην φιλοξενία των Ρώσων, σε οτιδήποτε. Ναι. Έτσι. Κοίτα, ήδη έχουν γίνει άλματα νομίζω στην Τούμπα και στον τρόπο λειτουργίας γενικότερα και εκτός γηπέδου. Δηλαδή πλέον δεν πλησιάζει κόσμος τόσο κοντά, υπάρχουν μεγάλες ζώνες ασφαλείας. Αλλά τώρα δεν μπορείς να ξέρεις εσύ ότι θα έρθει ένας δημοσιογράφος από τη Χ χώρα και όταν θα περνάει ανάψα από τον κόσμο που δεν είναι κοντά ο κόσμος. Δεν μιλάμε τώρα ότι πέρασε από τούνελ δεξιά και αριστερά κόσμος, πέρασε από ένα τεράστιο χώρο εξωτερικά της Τούμπας και γυρνάει και κάνει χειρονομία στον κόσμο που χωριζόταν με ένα plexiglass, έτσι, για να καταλάβει. Προφανώς και ο κόσμος θα αντιδράσει. Ωραία. Που και πάλι είδαμε, ακόμα και στο βίντεο που βγάλανε, αυτό που φαίνεται είναι η αλήθεια εντωμεταξύ. Απλά είναι κομμένο ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που... Αλλά και πάλι φαίνεται να ανεβαίνουν οι σεκιουριτάδες και να τους κυνηγάνε. Απλά αυτοί το πέρασαν ότι τους κυνηγούσαν όταν οι σεκιουριτάδες οπαδοί. Ναι, αν ήταν όλο το βίντεο θα φαινόταν ότι οι σεκιουριτάδες ήταν αυτοί που τους βρόχναν προς τα πάνω, όπου δεν υπήρχε οπτική επαφή με τον κόσμο, για να σταματήσει αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή. Μέσα από το βίντεο προσπάθησαν να δείξουν ότι υπήρχε ένταση. Ακριβώς. Γιατί έβλεπαν τους σεκιουριτάδες, τους ανθρώπους ασφαλείας να τρέχουν. Φυσικά για να επέμβουν οι άνθρωποι και να μην έχουμε κανένα επεισόδιο, να μην έχουμε κάποια ένταση. Και επειδή έδειχνε αυτή την ένταση ότι υπήρχε μια κινητικότητα στο γήπεδο της Τούμπας, υπήρχε μια ένταση, μια κινητικότητα, συγγνώμη, από τους ανθρώπους του Δικεφάλου, ότι όλο αυτό το πήραν και το μετέφρασαν και το έδωσαν προς τα έξω, το πλάσαραν ως ένταση στο γήπεδο της Τούμπας. Δείτε πώς μπαίνουν οι άνθρωποι ασφαλείας του γήπεδου της Τούμπας. Βαφτίστηκαν οπαδοί, mm-hmm. οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και μάλιστα ο ένας αυτός που φορούσε την μπλούζα του ΠΑΟΚ έγραφε χαρακτηριστικά ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κάνουν ό,τι γουστάρουν στο γήπεδο, ναι. ότι σβάλουν όπου θέλουν, μπαίνουν στα δημοσιογραφικά. Και είναι, δηλαδή θα έπρεπε να ντρέπεται. Ναι. Θα έπρεπε να ντρέπεται γιατί μπροστά μας έδωσε έτσι μια καταπληκτική παράσταση για το τι ωραίο γήπεδο, τι ζεστό γήπεδο. Βγάζω πόσο... γήπεδο, βγάζω βίντεο, περνάω καλά. Πόσο ωραία η ατμόσφαιρα και αυτά. Και τα έζησε όλα. Και εμείς ήμασταν ακριβώς, δηλαδή εκεί που καθόμαστε εμείς, γιατί δεν ήμασταν πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Δίπλα του. Ήταν ακριβώς το σημείο που έγινε ό,τι έγινε. Που δεν έγινε κάτι. Έτσι, αλλά έγινε αυτή. Υπήρχε αυτή η κινητικότητα τέλος πάντων και το παρακολουθήσαμε όλο πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεχάσω που σε σένα γύρισα και το είπα. Που με το που μπαίνουν στο γήπεδο και κάθονται και τραβάνε και κάπως φωνάζουν ου και τέτοια, λέω ότι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα mm-hmm. με αυτούς σήμερα στο παιχνίδι. Ναι. Μιλάμε τώρα μια μισή ώρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα γιατί και τον Χατσερίδη τον σκίσαν εντός εισαγωγικών. Έτσι. Κοίτα, ακόμα και στον Ιβάν Σαββίδη, η συμπεριφορά δεν ήταν σωστή. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πολλές φορές έναν πρόεδρο ομάδας και πόσο μάλλον τον Ιβάν Σαββίδη να βγαίνει δημόσια σε δήλωση και να λέει ότι με βάλανε σε ένα σημείο που δεν συνηθίζεται να κάθονται άνθρωποι σαν και εμένα. Ουσιαστικά τον είχαν βάλει στον κόσμο, από ό,τι κατάλαβα, στα επίσημα. Είναι ο πρόεδρος φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό. Ας κάνουμε μια. Άμα, έτσι όπως το κατάλαβα με τις δηλώσεις του και με αυτό που λέγανε και οι Ρώσοι που παρουσίασαν τη θέση, θα ήταν όπως είναι αντίστοιχα στην ΕΝΑ. Ναι. Τώρα δεν θα έρθει ο πρόεδρος της αντίπαλης ομάδας κάτι στην ΕΝΑ. Εδώ, στο Καραϊσκάκι θα πας και έχεις δύο σουίτες ως φιλοξενούμενος. Για να είναι μέσα η διοίκηση, για να είναι μέσα ο πρόεδρος, να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι. Οι δικοί σου άνθρωποι. Θέλεις να ακολουθήσουν την αποστολή. Και πας στη Ρωσία σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, ευρωπαϊκών προδιαγραφών παιχνίδι. Και τον πρόεδρο της ομάδας, στην περίπτωση αυτή που μιλάμε, ο Ιβάν Σαββίδης, τον βάζεις μέσα στον κόσμο, ναι, στις VIP θέσεις, αλλά μέσα και στον πάλι, κόσμο, ναι. μέσα στους Ρώσους. Ναι. Και γύρισε ο Ιβάν Σαββίδης και τους λέει: πήγα και αγόρασα εισιτήριο, δική μου θέση. Ναι. Όχι ότι δεν θέλω να είμαι μέχρι. Αλλά ότι πρέπει να δείχνεις τον σεβασμό, τον στοιχειώδη σεβασμό. Αυτό. Έτσι, στους φιλοξενούμενους. Δηλαδή ήρθαν οι Ρώσοι εδώ πέρα και μπήκαν στην ΕΝΑ. Είναι ένα δείγμα της γενικότερης αντιμετώπισης των Ρώσων απέναντι στον ΠΑΟΚ και στο κλίμα που δημιουργήθηκε, που προσπαθούσαν το μηδέν, ρε παιδί μου, να το κάνουν πέντε για να το φέρουν στα μέτρα τους και να δημιουργήσουν ένα κλίμα για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους ακόμα. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να είσαι δημοσιογράφος και να ξέρεις ότι σε περιμένουν εκεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να στο βγάζουν μετά μπούμεραγκ ότι εμείς συμπεριφερθήκαμε καλά. Μα το αυτονόητο έγινε εκεί, το αυτονόητο έγινε εδώ. Σου είπα, αυτοί ήρθαν, έκαναν το κομμάτι τους, ήρθαν, έκαναν την παράστασή τους, τεχνιέντος δημιούργησαν ένα κλίμα το οποίο έγινε αναπαραγωγή πάρα πολύ στη Ρωσία. Και για μένα το πιο ενοχλητικό και το πιο προσβλητικό, έτσι, γιατί παίζει μια ελληνική ομάδα και οφείλεις να δεις
τι συνέβη πριν τις σταυρώσεις. Ακριβώς. Αφορά τα ελληνικά μίντια. Όχι όλα, κάποια ελληνικά μίντια που υιοθέτησαν χωρίς να έχουν απεσταλμένους, χωρίς να έχουν κόσμο στο γήπεδο της Τούμπας, χωρίς τέλος πάντων να πάρουν την Αγάπη Γαβριλίδου που ήταν εκεί και το γνωρίζουν. Αγάπη, ναι, είμαστε από το τάδε μέσο, για να μην ονοματίσουμε. Τι έγινε ρε, εσύ με τους Ρώσους, ναι. Υπήρχε ένταση. Ήσασταν εκεί, στο μεταξύ μας. Ναι. Μα είναι το πιο εύκολο, λες. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν τόσοι. Όλοι μεταξύ μας είμαστε γνωστοί έτσι στα media. Ναι, προφανώς. Πάρε ένα τηλέφωνο, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί. Πολλοί συνεργάζονται με διάφορα και ρώτα τι ακριβώς έγινε. Μην το παίρνεις αυτούσιο. Δηλαδή, υπήρχαν δημοσιογράφοι που έκαναν συνέντευξη τους Ρώσους. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτό που λες φαίνεται ακόμα και σε αυτό το Χατσαρίδι. Δηλαδή, ένα γεγονός μπορείς να το παρουσιάσεις με όποια οπτική εσύ θέλεις για να δημιουργήσεις ένα κλίμα. Ωραία. Αυτό το Χατσερίδη βγήκε από το βράδυ του αγώνα, μετά το μάτς. Βγήκε μια φωτογραφία τέλος πάντων που φαίνονται οι επικαλαμίδες έτσι όπως σκύβει ο παίκτη. Της εθνικής Ουκρανίας, ναι, έτσι, και τα χρώματα. Το πάσαραν ότι κατέβασε την κάλτσα για να φανεί η επικαλαμίδα, να προκαλέσει τον κόσμο, πήγε ο λιμιός, τον τράβηξε. Ναι. Ναι, αυτή είναι η οπτική που θες να δημιουργήσεις για να περάσει το κλίμα ότι ο Χατσερίδης προκάλεσε ένταση με τους Ρώσους. Ναι. Το άλλο είναι να πεις ότι όλοι οι παίκτες σε όλο τον κόσμο φοράνε. Θα σου πω εγώ το 70% φοράει επικαλαμίδες στα χρώματα της χώρας. Με κάτι προσωπικό τέλος πάντων. Ναι. Είτε τα χρώματα της χώρας, δηλαδή, είτε της οικογένειάς του. Γιατί να εστιάζεις αυτό το πράγμα, πραγματικά όμως, γιατί να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και εδώ στην Ελλάδα. Λόγω των σχέσεων Ουκρανίας-Ρωσίας, αυτό ήταν για αυτούς το τυράκι που έψαχναν. Για τους Ρώσους, αλλά όχι εδώ. Δεν μπορείς εσύ μέσα στην Ελλάδα εδώ το βράδυ μετά την πρόκριση να έχεις θέμα αυτό το πράγμα. Για να μειώσεις την επιτυχία, ναι, και την πρόκριση της ελληνικής ομάδας. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν μου κάνει εντύπωση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίζεται εχθρικά, είναι βαριά λέξη να τη χρησιμοποιήσω. Όχι, για μένα όχι. Θα αντιμετωπίζεται εχθρικά και το καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ακόμη και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί σε αντίστοιχα έτσι παιχνίδια εδώ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχει μία επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρομερά βήματα. Έχει πετάξει εκτός την Βασιλεία, έχει πετάξει εκτός της Σπαρτάκ Μόσχας. Το πάει βήμα-βήμα, γράφει ιστορία, έτσι. Και υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται με οτιδήποτε μπορεί να αμαυρώσει την επιτυχία του ΠΑΟΚ, οτιδήποτε μπορεί να ρίξει μία σκιά στα βήματα και στα άλματα που κάνει ο ΠΑΟΚ, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να αφήσει μία έτσι δυσάρεστη γεύση, αν θέλεις, σε αυτόν που θέλει να πει κάτι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, ακόμα και στο αγωνιστικό, το λέγαμε και πριν με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, και πραγματικά εκείνη που εκνευρίζομαι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει κάθε επιτυχία του ΠΑΟΚ να προσπαθούμε να τη μειώσουμε σε βαθμό που είναι εξοργιστικός. Δηλαδή πριν την κλήρωση με τη Σπαρτάκ, όταν μάλλον έμαθε ο ΠΑΟΚ ότι θα παίξει με τη Σπαρτάκ, δεν θα σου πω 9 στους 10, 7 στους 10 έλεγαν ότι είναι δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι καλή ομάδα Σπαρτάκ. Δεν σου λέω ότι είναι μεγαθύριο. Δεν είπε κανείς από τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Δεν είναι είπε αυτό το ότι δεν υπάρχει αυτή η πίστη, ρε παιδί μου. Αυτή την αισιοδοξία, αυτόν τον καλό το λόγο που θα ακούσει για τον ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό. Αλλά έγιναν τα παιχνίδια. Οκ, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Οκ, φάνηκε ανώτερο από τη Σπαρτάκ. Αλλά το κατάφερε αυτό ο ΠΑΟΚ γιατί ήταν καλό, ωραία. Για να δεχτεί όμως ο ΠΑΟΚ τα δύο γκολ στην Τούμπα, έγιναν λάθη. Όπως μετά έκανε και η Σπαρτάκ λάθη και πήρε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα και προχθές. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ πέρασε η Σπαρτάκ, ξαφνικά η Σπαρτάκ έγινε ομαδούλα. Γιατί αυτό και αυτό παρουσιάζεται τώρα εδώ και δύο μέρες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα. Είναι μια Έλληνα οπαδού, ναι, είναι μια win-win κατάσταση. Αν ο ΠΑΟΚ δεν περνούσε τη Σπαρτάκ, θα ήταν. Δεν κατάφερε να περάσει Σπαρτάκ, γιατί για ξέρω εγώ. Μία φορά έμειναν όνειρο οι όμοιροι. Μία φορά πραγματικά. Ας παραδεχτεί κάποιος ότι ναι, ήταν καλύτερος. Καλή ομάδα Σπαρτάκ, την πέρασε. Πάμε στην Μπενφίκα. Έκανε, ακριβώς έκανε το χρέος του, με αίμα, υδρότα, κόπο, αυταπάρνηση, πάθος, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία συνθέτουν την επιτυχία της πρόκρισης του ΠΑΟΚ. Έχουμε πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, να σχολιάσουμε, γιατί λείψαμε δύο μέρες, ήρθε η πρόκριση, ήρθε και ο Βέρμπλουμ, ρε, εσύ αγάπη. Ήρθε, χωρίς για να μην φαίνεται. Χωρίς την Νίνα. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η γρήγορη εξέλιξη, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι το όνομα Νίνα Βέρμπλουμ, ναι, έχει γραφτεί και έχει ακουστεί, έτσι, και συζητιέται περισσότερο από του πόντου. Εν τω μεταξύ, μπήκα στο Instagram λίγο στο προφίλ της. Την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει, πριν από δύο εβδομάδες, τα μηνύματα ήταν. Τα θυμόμαστε, ρε παιδί μου, τι γυναίκα είναι. Χθες το γυρίσαμε πάλι το μπιφτέκι, ξανά. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, σας περιμένουμε, ναι, να περάσετε καλά με την οικογένεια. Ναι, και λέω, τώρα αυτή.
Εντάξει, τα περισσότερα τα καταλαβαίνει γιατί ήταν και αγγλικά για το κόντρο του Πάουκ. Εντάξει, τώρα μιλάμε προφήσει και πάνω. Λέω αυτή η γυναίκα τώρα θα έχει διαβάσει 2 εβδομάδες, έχει δεχτεί μηνύματα. Άστονε. Νομίζω ότι σε κάποια φάση για μία μέρα ή 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχε κλείσει τα σχόλια. Νομίζω χθε σου λέει, όπα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι, όταν ξεκίνησε το θέμα Verblum, τα μηνύματα ήταν come to Pauk. Ναι. Έτσι. Όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, welcome to Pauk, παιχταράμ και τέτοιο. Όταν έφυγε την πρώτη φορά χωρίς να υπογράψει. Να μας κόψει ο Χρήστος. Δηλαδή αυτή η διακύμανση, ρε παιδί μου, στις φωτογραφίες. Και τώρα welcome again, παιχταράμ, σε περιμέναμε. Παουκάρα και Νίνα και τέτοια. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή θα έρχεται σε ντούμπα. Θα είναι η μόνη γυναίκα και θα κοιτάει όλους έτσι. Που θα την ξέρουν όλοι. Ναι, όλοι ναι, όμως. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Από το ταξί που θα την πάρει να τη φέρει στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Όλοι όμως. Χτες στο αεροδρόμιο, θα πούμε και παρασκήνιο από το αεροδρόμιο, ήταν ένας που δούλευε εκεί στο αεροδρόμιο. Τον αντιλαμβάνεται και λέει: ήρθε ο παιχταράς, επιτέλου. Αυτός ήταν. Λέω: αυτός ήταν. Έλα ρε και μας έσκασε. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν. Βασικά με πάμε και στο διάλειμμα, ξεφύγαμε λίγο. Ναι. Βασικά, όχι, πάμε πρώτα στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να τα πούμε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 3 με αγάπη Γαβριλίδου, Ελένη Μπούτου. Έτσι. Σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση ο ΠΑΟΚ, έτσι ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι επιτέλους ήρθε η ώρα μας. Επιτέλους ήρθε η ώρα μας να βγούμε μπροστά. Πολεμήσαμε σκληρά γι' αυτό, έτσι, για να είμαστε εδώ 16 Αυγούστου, να κάνουμε μια 3 ώρα εκπομπή από 24. Τα καταφέραμε. Και 16, τα 16 Αυγούστου μας την έδωσε, εντάξει. Δεν θα μας ενοχλήσει κανένα. Θα μπορούσαν και 15 Αυγούστου να μας φέρουν εδώ. Έτσι. Απορώ χθες. Και να λένε δεν το ζητήσατε, δυο σας ορίστε, έλατε 15 Αυγούστου. Κάτι δεν έγινε, ένα 2 ώρα και εδώ χορούσε, πιστεύω. Ρε, εγώ στο αεροδρόμιο σκεφτόμουν να πάρω ραδιόφωνο για να δω. Και μετά λέω ποιο ραδιόφωνο, 15 Αυγούστου. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε έτσι με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, γιατί είμαστε και μαυρισμένοι, έχουμε γυρίσει ανανεωμένες. Λέμε τώρα έτσι. Ξεκούραστες. Λέμε τώρα έτσι και καμιά. Καμιά. Μπιπ. Έτσι, όχι όπως αυτά που γράφετε στην Νίνα, παιδιά, ντροπή. Όχι τόσο χοντρά. Όχι τόσο χοντρά. Ούτως ή άλλως άλλαξε τώρα. Η Νίνα, η οποία είναι στην Σουηδία. Δύσκολα περνάει και στη γυναίκα. Πες με εσύ, ποια γυναίκα. Περνάει δύσκολα. Διάβαζα μία συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποια ήταν, αίρεση, που έλεγε ότι οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Θα πάμε, ναι, στο διάλειμμα. Έλεγε ότι οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών έχουμε συγκεκριμένο ρόλο. Μπορεί να μην έχουμε τις επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν άλλες, αλλά έχουμε το σπίτι και τα παιδιά, Ελένη Μπούντου, και με αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Τέλος. Κλείσαμε. Εδώ είμαστε. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Είπαμε, σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Τα παιδιά μας πήραν και μία πρόκριση στη Μόσχα. Έτσι, χρειάζονται μερικές ανάσεις ξεκούρασης. Γιατί, όπως είπες και εσύ, αγάπη, πριν, είναι από ταξίδι σε ταξίδι. Είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Είναι φανερή καταπώνηση από το αεροπλάνο. Να σου πω κάτι. Το ταξίδι στη Μόσχα δεν ήταν εύκολο. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Ήταν Αθήνα, Μόσχα και ξανά Μόσχα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καλά, ταξίδι του στη Γαλλία. Όχι για όλου στη Θεσσαλονίκη, γιατί μερικοί επέλεξαν κάτι νησιά. Ελένη Μπούντου. Αυτό. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι μετά από μια τέτοια πρόκριση, ρε παιδί μου, μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, το οποίο, να σου πω κάτι, έγινε σε δύσκολες ώρες. Γιατί έφυγαν, εντάξει, η ομάδα έφυγε την Κυριακή το μεσημέρι, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολη η ώρα της αναχώρησης, αλλά οι απεσταλμένοι έφυγαν το βράδυ της Κυριακής, αργά το βράδυ της Κυριακής, αλλά όλοι γύρισαν ξημερώματα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Γύρισαν και η αποστολή γύρισε 6-7 ώρα το πρωί, ήταν εδώ. Υπήρξε και εκεί μια καθυστέρηση. Αλλά καλά, εκεί δεν έχασαν το... καθυστέρηση από αυτήν που έζησαν στην Ελβετία, ναι, την ταλαιπωρία. Εκεί ήταν μισή μέρα καθυστέρηση, δεν ήταν... Ξεκινάμε τώρα, όχι τώρα είμαστε στο αεροπλάνο, όχι ακόμη δεν ξεκινάει, όχι έβαλε μπρος, λες και είναι καμιά αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Είδες όμως τι σου κάνει μία πρόκριση, Ελένη, δεν χάνετε το κέφι. Άμουρου άρντε εκεί με το DVD Vindai. Εν τω μεταξύ, αυτό το βίντεο του Ελκαντουρί είναι θεϊκό, γιατί υπάρχει από τη μία Ουάρντα που είναι το ζήρε, παιδί μου, και είναι ο Κρέσπο δίπλα. Με τα ακουστικά. Το κινητό. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται μέσα δηλαδή, εκεί. Αυτό το δίδυμο στο αεροπλάνο. Πραγματικά. Πώς επέλεξε να καθίσει ο Άνιχελ Κρέσπο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μια ήρεμη δύναμη. Ναι, έτσι, ναι. Είναι φοβερός ατακαδόρος όμως. Το έχουμε δει και σε διάφορα βίντεο αυτό. Μαζί με τον Κάγκες εκεί πέρα είναι δυνατό δίδυμο. Είναι. Γενικά ο Κρέσπο είναι. Κοίτα, αυτή την ατάκα που έγραψε και μετά το ματς, μετά την πρόκριση με τη Βασιλεία στο Instagram και του απαντάει ο επίσημος ΠΑΟΚ και έχουν αυτόν τον πολύ ωραίο διάλογο. Νομίζω ότι δεν το έχει ξεπεράσει κανένας. Του Κρέσπο ήταν ωραίο και εκείνο μετά τον τελικό που ήταν το βίντεο από τα αποδυτήρια και πάει ο. Ποιος τον φώναξε εσύ, ο Μάτος.
τον φωνάζει ο Μάτσο στην κάμερα και του λέει: ένα σχόλιο για την ΑΕΚ. Και λέει ο Κρέσπο: ποια ΑΕΚ? Εγώ δεν είδα άλλη ομάδα με στο γήπεδο. Μία για την εμφάνισή τη. Και τα λέει όλα αυτά. Ποια εμφάνιση? Σοβαρά. Εντελώ σοβαρά, ρε παιδί. Το ύφο του είναι δηλαδή το να το πει εσύ πια ΑΕΚ και τέτοια. Ένοιξε το χαβαλέ. Ακόμη και τότε το γράμμα που είχε κάτσει και είχε πει: εγώ σου γράφω γράμμα στο λεπτοπύργο, σε παρακαλώ. Εντάξει, είναι τρομερά ευφυή, έχει τρομερό χιούμορ. Και μετά το μάτς με την Βασιλεία, νομίζω ότι το αντιλήφθηκε και ο επίσημος ΠΑΟΚ, έτσι, το πόσο ωραία διαχειρίζεται ο Ισπανός το χιούμορ του, γιατί είχε ποστάρει μια φωτογραφία τον εαυτό του, κάνοντας έτσι παράπονα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αφού δεν με ποστάρει ο επίσημος ΠΑΟΚ, βάζω εγώ τον εαυτό μου, γιατί και η μαμά μου με ρωτάει σίγουρα, παιδί μου, παίζει στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν βλέπω άλλες φωτογραφίες πέρα από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, γύρω πέντε έτσι, ποδοσφαιριστές. Και είχε απαντήσει ο ΠΑΟΚ έτσι μέσω story ότι κυρία Κρέσπο μην ανησυχείτε, ο γιος σας παίζει σε εμάς, έτσι και είναι καλά εδώ, γιατί είχε πει ο Κρέσπο ότι νομίζω ότι παίζω σε 5x5 έτσι, ναι. Και ότι ποστάρουμε συνέχεια 5 συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Και έκανε παράπονα για τις φωτογραφίες που δεν είχε ο ΠΑΟΚ πολλές δικές του, ρε παιδί μου, κάπως έτσι τέτοιο, ναι. Στυλ ήταν αυτός ο καημένος. Κοίτα, αντιλαμβάνομαι ποιους 5 λέει, έτσι, γιατί παίζουν πολύ κάποιοι συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου. Θα μου πεις... λένε ότι μερικοί ποδοσφαιριστές είναι λίγο πιεστικοί μετά τους αγώνες και ζητάνε φωτογραφίες, ρε παιδί μου, από τους φωτογράφους. Φήμες λένε. Στείλω μου μια φωτογραφία. Έχεις φωτογραφίες μου. Υπάρχουν και τις φήμες. Δεν βεβαιώνουμε εμείς. Κοίτα. Μας αρέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί εγώ θα το δω από άλλη σκοπιά. Γιατί ανεβάζουν, θα κάνουν και ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, να έχουμε και εμείς δουλίτσα. Φυσικά. Έτσι, δίνουν ένα πρώτο στίγμα σκέψεων για το παιχνίδι, έτσι. Λέω που ψωμάκι μας είναι αυτό. Μας βγάζουν βάρδιες και βάρδιες. Τίποτα, πέρα, τίποτα. Αγάπη Γαβριλίδου, μόνο ο Ρόμπερτ Μακ. Είτε έχανε είτε κέρδιζε η ομάδα. Είχε και την ιστοσελίδα αυτός. Ωραίστα. Ναι, είχε και ιστοσελίδα. Δηλαδή, τελείωνε το μάτς, θα έκανε πάντα δηλώσεις. Ναι. Είτε εκνευρισμένος, είτε χαρούμενος, είτε αγχωμένος, πάντα καθόταν και σου μιλούσε. Ναι. Και όχι απλά σου μιλούσε, την επόμενη μέρα που λες και εσύ με την επίσημη ιστοσελίδα του, έκανε και μια ανάλυση του παιχνιδιού, μιλούσε για το επόμενο, έβγαινε θεματάκι. Ωραία ήταν αυτό. Ο Ρόμπερτ Μακ, ο οποίος βεβαίως και είδε το παιχνίδι, έτσι, παρακολούθησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και ο Λουτσέσκου είχε αναφερθεί προημερών στο πρώτο παιχνίδι με την Σπαρτάκ για τον Μακ, ο οποίος Μακ είχε χρήσει φαβορή τον ΠΑΟΚ, έτσι, στο ζευγάρι με την Σπαρτάκ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν βλέπω το πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην περάσει. Είναι σίγουρα δύο δυνατές ομάδες, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ με τον κορμό και τη δουλειά που έχει από πέρσι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στην Σπαρτάκ. Και βεβαίως μετά ήρθε ο Ράσμα Λουτσέσκου για να τον ευχαριστήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε μιλήσει, γιατί ήταν ένα καλοκαίρι έτσι δύσκολο, πέρασαν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά είναι ένας παίκτης που αγαπώ, του εύχομαι τα καλύτερα. Και είναι ωραίο έτσι να υπάρχουν, να χωρίζουν, αν θέλεις, γιατί ο Μακ ήρθε στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός, να χωρίζουν έτσι κάποιοι άνθρωποι και να μένουν αυτές οι ωραίες σχέσεις, οι ωραίες βάσεις, οι φιλίες έτσι που δημιουργεί ο ΠΑΟΚ, που δημιουργεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ με ανθρώπους που πέρασαν, αγωνίστηκαν, πρόσφεραν τέλος πάντων από οποιοδήποτε πόστο, όσο πρόσφεραν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ έχει να πει κανείς κάτι αρνητικό για τον Μακ σε επίπεδο συμπεριφοράς, γιατί okay, η δεύτερη του παρουσία, δηλαδή πέρσι, δεν κατάφερε να δείξει το πρόσωπο που έδειξε στην πρώτη. Δεν ήταν πολύ καλή χρονιά πέρσι για αυτόν. Είχε ανεβάσει ψηλά το πύχη, έτσι, αλλά... τη χρονιά της μεταγραφής του στην Zenit. Νομίζω ότι πέρσι ο Μακ του βγήκε πάρα πολύ σε πολλές περιπτώσεις το άγχος και το να δείξει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Η νευρικότητα στο δηλαδή στο αυτό παιχνίδι θυμάμαι του, ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα ήταν ο τελικός. Δηλαδή μπήκε και δεν θυμάμαι μια σωστή ενέργεια του Μακ στο τελικό όσο μπήκε. Δηλαδή είχε εκείνο το κάτι παραπάνω που σε πολλά παιχνίδια το έκανε και δεν του βγήκε σε καλό. Είχε ενέργειες τραβηγμένες στα μαλλιά, είχε πολλές περιπτώσεις που δεν έσπασε την μπάλα όταν έπρεπε. Δεν έκανε να το κάτι που το βλέπω αυτό τώρα σε παίκτη του φετινού ρόστερ μας. Ότι μπαίνει με το άγχος και την ευρικότητα να αποδείξει δείξει πολλά. Ο Ζαμπά. Ναι. Ίσως επειδή είναι και 20 χρονών, έτσι έχει αυτόν τον προορμητισμό, αυτό του να δείξει πράγματα, να αρπάξει την ευκαιρία του, γιατί βλέπει ότι ο Λουτσέσκου κάπως προσανατολίζεται σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στην αρχική σύνθεσή του.
Οπότε έχει πολύ λίγο χρόνο έτσι, στα επίσημα παιχνίδια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον στα πόδια του. Θέλει να δείξει πράγματα, είναι γρήγορος, προσπαθεί να διαβάζει το παιχνίδι και νομίζω ότι σε ορισμένες φάσεις καταλαβαίνεις ότι είναι απόλυτα νευρικός και ότι αν ήταν πιο ήρεμος και είχε πιο καθαρό μυαλό, θα βλέπαμε πολλά περισσότερα από το Ζαμπά. Μπορεί να είναι και η αρχή, έτσι. Δηλαδή, όσο ενσωματώνεται, όσο θα περνάει ο καιρός, μπορεί και ο ίδιος να έχει μια περισσότερη ηρεμία στο πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι του. Αλλά αυτό που λέγαμε για τον Μακ, αυτό το άγχος, mm-hmm. την νευρικότητα, νομίζω ότι το βλέπω στο Ζαμπά. Και νομίζω ότι στο παιχνίδι του προχθεσινό με τη Σπαρτάκ, αν δεν έκριναν στον ΠΑΟ και κυρίως ο Λουτσέσκου ότι ο Μπίσες Βαρακόμι δεν είναι στο 100% για να προσφέρει και δεν ήθελαν έτσι να το ρισκάρουν κάπως, νομίζω ότι αυτός που θα έμενε εκτός 18 θα ήταν ο Ζαμπά. Δηλαδή, εγώ που κοιτούσα την αποστολή πριν και προσπαθούσα να σκεφτώ ποιοι μπορεί να μείνουν εκτός. Βλέπεις στα στόπερ ποιος μπορεί να μείνει. Και ναι. Τον Γλύκο, ναι. Αλλά δεν μπορεί. Τον Ακπόμ τον είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι στον πάγκο σίγουρα, γιατί όπως και να έχει, έπρεπε να έχει έναν επιθετικό. Περίμενα ότι θα τον δούμε τον Ακπόμ. Κοίτα, έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, νομίζω ήταν λίγο λογικό ότι δεν το είδαμε. Ναι, σίγουρα. Αν ο ΠΑΟΚ, αλλά πριν το παιχνίδι, δηλαδή, αν μου έλεγε ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε, θα σου έλεγα γιατί όχι. Ναι. Επίσης, τον αντίποδο για αυτό που λες με το Ζαμπά, που συμφωνώ, νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον η έκπληξη, η αντίστροφη όμως είναι ο Άρντα. Δηλαδή, δεν περίμενα στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα ότι θα δείχνει αυτήν την ωριμότητα και ότι μπήκε για ένα συγκεκριμένο πράγμα και το έκανε. Δηλαδή, πήγε να κρατήσει μπάλα, το έκανε. Εντάξει, ο Άρντα είναι ένα παίκτη που την τρέλα την έχει, ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει τον Άρντα να γίνεται ένα παίκτη που θα παίζει 100% προσιλωμένο, συντακτική, που δεν θα κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι ο παίκτη που θα το κάνει το κάτι παραπάνω και νομίζω ότι αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει. Ο Άρντα είναι ένα παίκτη με πολύ ταλέντο. Ελένη, που το βίντεο σου το παίζουν παντού, ρε, τι έχει γίνει. Βλέπουμε δελτίο ειδήσεων στον Αλφα και παίζει το βίντεο της άφηξης του Βέρμπλουμ. Παιδιά, πείτε καμιά πηγή, δεν ακούω, αλλά πείτε καμιά πηγή, έτσι. Έπρεπε να το γράψουμε, θεωρώ. Δεν μας έδωσαν πολύ χρόνο, βασικά. Και μου στείλε ένας φίλος ότι στη Σουηδία δεν ανέφεραν την πηγή και λέω ποια Σουηδία, ρε φίλε. Κρύη Σουηδία, ρε. Πού να σκεφτούν το όνομα. Όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Σιγά τώρα μην ασχοληθούν οι Σουηδοί με το να γράψουν ένα όνομα ελληνικό, ξέρω εγώ, να το μεταφράσουν και τέτοια. Και να δώσουν τα. Τέλος πάντων την πηγή της είδησης, της ενημέρωσης. Εδώ δεν το κάνουν ελληνικά media, έτσι. Αυτό είναι δηλαδή, πολύ σωστό. Δηλαδή και εσύ μου στέλνεις ή μου γράφεις για τη Σουηδία. Μετά θέλω να πιάσουμε το θέμα Βέρμπλουμ, απλά μιας και το είδαμε τώρα. Έχω να πω και γι' αυτό κάτι εξαγωνιστικό που παρατήρησα για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Εγώ θέλω να βάλω λίγο, να το βρω πρώτα. Λοιπόν... Αυτό το βίντεο της επιστροφής του ΠΑΟΚ. Αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως. Τον Ελ Καντουρί. Ναι, ναι. Πες μου λίγο εσύ, έχεις δει τον Ελ Καντουρί έτσι να είναι τόσο ευδιάθετος, τόσο ανοιχτός? Όχι, και γενικά το βλέπουμε αυτό. Το έβλεπα και πριν από το παιχνίδι με τις Σπαρτάκες στην προπόνηση που είχαμε λίγο την ευκαιρία να είμαστε εκεί, γιατί εκεί τους βλέπεις λίγο παραπάνω σε πιο ελεύθερο, χαλαρή φάση. Είναι πολύ διαφορετικός ο Ελ Καντουρί φέτος. Δηλαδή πέρσι έβλεπες έναν παίκτη. Όχι αποστασιοποιημένο. Φοβισμένο εντός εισαγωγικών. Ναι, πιο μαζεμένο. Δεν συμμετείχε πολύ στις πλάκες. Δεν είχε πολλή επαφή γενικότερα με τους έξω. Ακόμα και ο κόσμος, τα πατήματά του. Ναι, και δεν είχε δέσει πήγαινε, με το σύνολο. Ναι. Και ο κόσμος θα πήγαινε σε κάποια προπόνηση. Έβλεπε ότι ο Ελ Καντουρί έφευγε από το πλάι. Δεν ήταν τόσο πολύ. Και φέτος είναι εντελώς διαφορετικός. Δηλαδή, όσες φορές τον έχουμε πετύχει και εμείς, νομίζω. Πολύ ευδιάθετος, θα σου μιλήσει. Και έχει δέσει πάρα πολύ με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι το βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι είναι καλά στην Παξίδα. Και παίρνει ροή αγώνων. Είναι ένας παίκτης που εμπιστεύεται ο Λουτσέσκου, ξεκάθαρα. Δηλαδή... Αν και νομίζω ότι ο Λουτσέσκου περίμενε πολλά περισσότερα από τον Ελ Καντουρί στο παιχνίδι της Μόσχας. Κοίτα, σίγουρα περίμενε. Και σίγουρα γενικότερα περιμένουμε και εμείς παραπάνω πράγματα από τον Ελ Καντουρί. Αλλά νομίζω ότι. Το περιμένω τουλάχιστον εγώ. Με βάση αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν στην Ιταλία. Και με βάση την προετοιμασία που έκανε φέτος, έτσι. Ότι είναι από την πρώτη στιγμή στη διάθεση του προπονητή του. Είναι ένα νέο Βαρέλα την άποψη ότι αυτή η χρονιά θα μπορέσει να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει τέλος πάντων. Όπως και ο Μαουρίσιο, ο οποίος προχθές στη Μόσχα για μένα μαζί με τον Κάνια ήταν η κορυφαία του ΠΑΟΚ. Ο Κάνια δεν θα σου. Όχι με τον Κάνια, με τον Κρέσπο ήθελα να πω. Δεν... Α, γιατί με τον Κρέσπο. Ναι, όχι, με τον Κρέσπο θα λάβω. Με τον Κάνια στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, με τον Κρέσπο. Δύσκολο επίσης ο Κρέσπο για μένα προσωπικά στα παιχνίδια που κλείθηκε να παίξει αριστερό μπακ, το
τα κατάφερε και με το παραπάνω. Και προσπάθησε και επιθετικά να δώσει λίγο κάτι. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο Κρέσπο με τον Βιερίνια στα αριστερά, στο ότι προσφέρει ο καθένας. Αλλά το πάλεψε ο Κρέσπο. Στάθηκε. Εγώ θέλω να σταθώ στο Λιμιό. Νομίζω ναι. ότι αν σε αυτούς τους προκριματικούς αγώνες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τώρα για το Champions League υπάρχει έτσι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, σίγουρα αυτός είναι ο Λιμιός. Έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Ελβετία, έχει τρομερά πνευμόνια, είναι πάνω κάτω, γυρνάει πίσω, καλύπτει τον Μάτος, βγαίνει μπροστά, προσπαθεί να διορθώσει τελειώματα, να φτιάξει νούμερα. Νομίζω ότι παίζει με πολύ πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση φέτος ο Λιμιός και γι' αυτό αν η σεζόν ξεκίνησε με ερωτηματικό λέγοντας ότι ο Λιμιός θα είναι ρε παιδί μου στο ένα άκρο της επίθεσης ή όχι, τώρα πλέον έτσι όπως είναι ο Λιμιός με αυτή την ψυχολογία, με αυτή την οριμότητα που βγάζει στο παιχνίδι του, σίγουρα έχει τη μία θέση. Το έχει κερδίσει. Το έχει κερδίσει αυτό ακριβώς και τακτικά νομίζω ότι είναι άψογος, εξελίσσεται. Γενικώς ο Λιμιός είναι ένα project το οποίο παρουσιάζει τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν θα σου πω ότι είναι project ο Πέλκας, γιατί ο Πέλκας έχει πάρει ήδη το δρόμο του, έχει αρχίσει και γράφει τα χιλιόμετρα, έχει οριμάσει. Ο Δημήτρης δεν έχει καμία σχέση με τον Πέλκα τον οποίον ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Και πάμε στα επόμενα project έτσι που κοιτάς, τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις και να σου εξελιχθούν αλλά Πέλκας. Και σίγουρα αυτός είναι ο Λιμιός. Νομίζω ότι το Λιμιό αυτό που έλειπε, αν μπορούσα να το πεις έτσι, ήταν το βήμα παραπάνω ψυχολογικά. Δηλαδή να κάνει το κλικ, να πιστέψει λίγο στον εαυτό του, να του βγουν κάποιες ενέργειες, έστω μία assist, ένα goal, κάτι, για να το πιστέψει και αυτός. Γιατί αυτό που λες, τα χαρακτηριστικά τα έχει, τις δυνατότητες τις έχει. Έχουμε δει όλοι. Μιλάμε για ένα παιδί που δεν είναι 25-26 χρονών. 20 χρονών. Ωραία. Μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών που προφανώς και. Οι ψυχολογικές δοκιμάσεις σε ένα τόσο νεαρό παιδί είναι πολύ διαφορετικές από έναν πιο έμπειρο παίκτη. Έτσι. Ο έμπειρος μπορεί να διαχειριστεί αλλιώς διάφορες καταστάσεις. Μιλάμε για ένα Λιμιό που αυτή τη στιγμή, για μένα δεν είναι λίγο το γεγονός ότι ξεκινάει βασικός στον ΠΑΟΚ που παίζει προκριματικά Champions League και έχει περάσει δύο καλές ομάδες κατά γενική ομολογία. Και όχι απλά έχει φωνάξει παρόν, είναι αυτό που λες, ότι φαίνεται ότι τη θέση σε πρώτη φάση την έχει δική του. Για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις το μυστικό της επιτυχίας πίσω από τέτοιους ποδοσφαιριστές είναι πάντα ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να δουλέψει, να ποντάρει στην ψυχολογία σου και να σε φτιάξει εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Δηλαδή ο Πέλκας το βρήκε στον απόλυτο βαθμό με τον Λουτσέσκου. Ο Βιερίνια δεν θα πω ότι είναι παίκτης ψυχολογίας, η ποιότητά του, το κοντέρ του, η εμπειρία του, όλα είναι δεδομένα. Απλά με τον Λουτσέσκου κούμπωσε απόλυτα και είδες αριστερά, άμυνα, back. Γιατί εμπιστεύθηκε τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου τον εμπιστεύτηκε αντίστοιχα και ο Λιμιός εντάσσεται και αυτό σε αυτήν την κατηγορία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή που έχει ένα πρόσωπο με τον οποίο δουλεύει καλά, ένα πρόσωπο με το οποίο αισθάνεται ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Είναι το α και το ω σε όλες τις περιπτώσεις. Όσο ταλέντο και να έχεις, όση εξέλιξη και να δεις να έρχεται με την πάροδο του χρόνου, αν δεν έχεις ψυχολογία, βασικά σε όλες τις δουλειές, σε όλα τα πόστα, αν δεν έχεις ψυχολογία. Και νομίζω ότι στο ΠΑΟΚ το βλέπουμε αυτό στον Λιμιό, το είδαμε στον Μπέλκα, το βλέπουμε ακόμα και στον Νουάρντα. Δηλαδή, βλέπεις έναν Νουάρντα που το ζει αυτό το πράγμα, αλλά σιγά σιγά μπαίνει και στο καλούπι του Λουτσέσκου. Δηλαδή δεν είναι εκείνος ο. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να ακουστεί άσχημα, αλλά δεν είναι ο άναρχος παίκτης που έμπαινε και έτρεχε από εδώ, από εκεί, άλλαζε θέσεις. Απλά θέλει πολύ δουλειά ο Νουάρντα σε αυτό το κομμάτι. Θέλει, αλλά είναι και αυτό που είχε πει ο Σταύρος και εδώ πέρα στην εκπομπή, ότι πραγματικά αν ο Λουτσέσκου συνεχίσει αυτή τη δουλειά με τον Νουάρντα και καταφέρει να τον φτάσει εκεί που θέλει. Πραγματικά θα είναι να τον κάνουμε άγαλμα τον Λουτσέσκου, να τον σηκώσουμε στα χέρια. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ καλά στοιχεία. Και σε κάνει να ασχολείσαι μαζί του, ρε παιδί μου, ο Άντα μπαίνει στο γήπεδο. Έχει ταλέντο. Το έχει, έχει αυτό το ενασμένο, έχει την παραπάνω προσπάθεια. Έχει αυτοπεποίθηση που του βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και προχθές δεν το βλέπει τον αντίπαλό του. Σχορεύει όλους σε μια φάση. Θα έχει απέναντί του τον top παίκτη. Απλά δεν μπορούσε ο Πρίγιοβιτ να τσιμπήσει την μπάλα και να. Ήταν όμως, έκανε την παρουσία του. Δεν ήταν ότι μπήκε και θα πει ότι ο Άρντα. Έκανε αυτό που λέγαμε για τον Μακ. Ότι μπήκε και προσπαθούσε, αλλά δεν.
ο Άντα το έκανε σωστά. Κράτησε την μπάλα που έπρεπε. Θα δημιουργήσει συνθήκες για γκολ, θα βρει διαδρόμους, έτσι. Θα διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, αλλά και πάλι ο Ουάρντα είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα για μένα, γιατί έχεις αυτό το απρόβλεπτο, έτσι, το στοιχείο αυτό, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση που λέγεται Αμ Ουάρντα, ότι είναι τόσο απρόβλεπτος σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας, σαν αθλητής, που παρά τη δουλειά του Λουτσέσκου, παρά την όποια καλή διάθεση του Λουτσέσκου, έτσι, είναι να το έχεις και, λίγο μόνος σου. Μα, δηλαδή, να έχεις το μυαλό μέσα στο κεφάλι σου, να αντιληφθείς πού βρίσκεσαι, σε ποια ομάδα δουλεύεις και εργάζεσαι, τι συνθήκες και τι παροχές σου δίνει αυτή η ομάδα, έτσι, και πώς πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία που σου παρουσιάζεται. Την κλώτσες μία, την κλώτσες δύο, δηλαδή στην τρίτη καίγεσαι. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ακόμη δεν μπορεί κανένας μας να σκεφτεί τον Ουάρντα σαν βασικό. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορείς να το εμπιστευτεί τη θέση. Δεν το έχει κερδίσει αυτό ακόμα. Αλλά απ' την άλλη, είναι και λογικό, γιατί ο Πάουκ του Λουτσέσκου δεν είναι ένας Πάουκ στον οποίο θα έρθει ο χι παίκτη και την επόμενη μέρα θα μπει να παίξει. Βλέπεις ότι και στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει, ο κορμός είναι ο βασικός, ο περσινός. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες, βγήκε ο Βιερίνια, μπήκε ο Κρέσπο αριστερά, μπήκε ο Χατσερίδη στο στόπερ. Οι ανάγκες αλλάζουν την δεκάδα, αλλά ο κορμός είναι ίδιος. Mentality και balance. Αυτό, με ειδική προφορά. Mentality και balance και τι άλλο. Και κάτι άλλο λέει. Τρεις είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Αχ, είναι, ναι. Mentality, balance και... Το έχω ρε εσύ. Έλα ρε εσύ τώρα. Τον έχω να το λέει κιόλας. FM και νότα μηνύματά σας. Ποια είναι η τρίτη λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια ο Λουτσέσκου. Mentality, balance και... Γράφετε, σχολιάζετε ό,τι έχει θέλετε, γίνει... τα στέλνετε στο 54-5-26. Είναι απολαυστικός. Υιοθετούμε λίγο και την προφορά του πολύ. Θέλω να τον ακούσουμε, πρέπει να ψάξουμε λίγο τη συνέντευξη τύπου από Μόσχα, γιατί θέλουν να τον στήσουν οι Ρώσοι στον τοίχο, έτσι, με διάφορες ερωτήσεις. Και εγώ θα πω, δεν είναι ραδιοφωνικό, αλλά τους γλεντάει ο Ρουμάνος, έτσι, κανονικότατα στη συνέντευξη. Ουσιαστικά τους επέστρεψε τον μπαλάκι. Αυτό ακριβώς. Έχει πάρει την πρόκριση και δεν βλέπει εκείνη την ώρα κανέναν μπροστά του. Θα τον ακούσουμε μετά από το διάλειμμα όμως, για να πάρουμε κι εμείς μία έτσι πρώτη ανάσα. Μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το mentality, balance και... Εγώ έχω να πω ότι ο μεγάλος Ραφαήλ έδωσε την απάντηση. Την έδωσε, η αλήθεια είναι, τους πρόλαβε όλους. Αλλά και ο Γιώργος Παναγιωτίδης, ο οποίος ακολουθεί εδώ στις 3, θα τον ακούσετε μέχρι και τις 5, μας είπε compact. Το χρησιμοποιεί και αυτό ο Γιώργος, αλλά όχι τόσο πολύ, έτσι. Νομίζω ψάχναμε αυτό του Ράφα όμως. Ακριβώς. Λοιπόν, και το γράφει και ωραία ο Ράφα. Huge responsibility. ακριβώς αυτό είναι. Ράφα, κερδίζεις αυτό που ζήτησες, να ξέρεις. Το σκούφο του Λουτσέσκου. Το παίρνεις, φίλε, το παίρνεις. Γιατί να μην το πούμε. Σε συνδυασμό με το κασκόλ θέλω όμως εγώ. Ναι. Ο σκούφος εδώ πάνω από τα μάτια και το κασκόλ εδώ κάτω από το στόμα. Το σκουφάκι και το μπλε ήταν γαλάζιο, ήταν. Ένα χρωματιστό ήταν, αίρεση. Που ναι, το κατέκριναν πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν ήταν και τόσο ωραίο. Όσοι δεν ξέρουν το Λουτσέσκου και δεν έχουν εντρυφήσει στον Ράσβα Λουτσέσκου. Πάντα στην προπονητική του καριέρα είχε κάποια αγούρια. Φορούσε δηλαδή συγκεκριμένα εγώ ρούχα. Εγώ θυμάμαι και ένα το φωσκωτό Μπουφάν. Γνωστής πολύ ακριβής εταιρείας. Στην Ξάνθη όμως τότε. Στην Ξάνθη. Τώρα εδώ στον ΠΑΟΚ, πέρσι τουλάχιστον. Ναι. Και το κασκολάκι, έτσι. Δηλαδή, όταν, θυμάμαι στο Αγρίνιο, έτσι. Όταν είχαμε παίξει στο Αγρίνιο, που είχε ζέστη, ήταν και 3 ώρα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, και εμφανίστηκε με ένα πουλοβεράκι μαύρο, χωρίς σκούφο και τέτοιο. Και λέω, όχι, ρε, όχι ρε coach, όχι, πού είναι τα γούρια μας. Τώρα που λέμε για αυτό, έχω παρατηρήσει ρε, και το όνομα και στην προπόνηση, ο Μπίσεσβαρ που φοράει αυτό το άσπρο το εσωτερμικό. Το καλοκαίρι τώρα, εδώ στη Μεσήμβρια, 40 βαθμοί. Ο οποίος από ό,τι πληροφορήθηκα, το φοράει από μικρός λέει. Από όταν ξεκίνησε την καριέρα του, χειμώνα, καλοκαίρι, σε ό,τι συνθήκες και να είναι, το έχει μάλλον αυτός γούρι, δεν ξέρω, ο ίδιος κάτι τέτοιο παίζεται στάνταρ. Δεν το βγάζει ρε παιδιά, δηλαδή για το Θεό ρε φίλε. Είμαστε στην Τούμπα, ντάλα ήλιο θυμάσαι. Ναι. Στάζαμε, ντάλα ήλιο τώρα 10 ώρα το πρωί. 20, όλοι με αμάνικα οι ποδοσφαιριστές. Και ο Μπίσης να φοράει το εσωτερικό το άσπρο. Ρε φίλε, τι πίνεις και δεν μας δίνεις δηλαδή πραγματικά. Να σου πω κάτι, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν τέτοια κολλήματα. Ναι, δηλαδή ο Γκριεσμάν, ας πούμε, παίζει πάντα με μακριμάνικη φανέλα.
Δεν θα τον δεις ποτέ με κοντομάνικο. Και αν φοράς το εσωτερμικό, το οποίο σου βγάζει έξτρα ζέστη. Ε, παιδί μου, αλλά σε όλο το Μουντιάλ ο Γκριεσμάν ήταν με μακριμάνικο. Είχε δώσει και μια συνέντευξη κιόλας που τον είχαν ερωτήσει και είχε πει ότι από μικρός κι αυτός φοράει μακριμάνικο, γιατί δεν θυμάμαι ποιον είχε πρότυπο που φορούσε τον Μπελέ. Μπέκαμ. Τον Μπέκαμ. Α, μπράβο, μπράβο, Χρήστο, μπράβο. Μπράβο. Γιατί είχε πρότυπο τον Μπέκαμ και επειδή ο Μπέκαμ συνήθιζε να φοράει τις φανέλες με το μανίκι, έτσι και αυτός του κόλλησε, του έμεινε. Δεν ξέρω, Μπίσεσβαρ ποιον είχε πρότυπο. Δεν ξέρω τι καλά αυτός ο άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι θα έχει κάτι normal, να ξέρεις. Είναι μια θεότητα. Δεν θα έχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε ακόμη από Ρωσία. Βέβαια, θα κάνουμε και μια βόλτα Πορτογαλία. Έτσι, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα των Πορτογάλων για το πώς βλέπουν. Γενικά η Πορτογαλία μας πάει έτσι σε Βιερίνια, μας πάει σε Φερνάντο Σάντος. Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο, βεβαίως. Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Άλλος ποιοτικός άνθρωπος, ρε εσύ. Πόπο, Φερναντές, τον τερματοφύλακα, Εντίνιο. Εντάξει, γενικά. Ρικάρντο Κώστα. Αυτό που λέγαμε και πριν. Πού είναι αυτός ο παίκτης. Εντάξει, γενικά η Πορτογαλία. Αιτή της Λισαβόνας. Είναι πολλές μνήμες. Ναι, το θέμα είναι να σου ξυπνήσει έτσι άλλες πιο ευχάριστες μνήμες. Ναι, γιατί έγινε το 14, δεν μας πήγε πολύ καλά. Έτσι ακριβώς. Αλλά άλλη ομάδα εκείνη, άλλη ομάδα τώρα. Άλλες καταστάσεις. Η Μπενφίκα, η οποία μόνο άγνωστη δεν είναι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και ξανά οι δυο μας. Γενικά έχουμε έτσι κάποια κολλήματα, ρε παιδί μου, κολλήματα. Τα φέρνει η ζωή και η τύχη, έτσι. Γιατί έχουμε κάποια κολλήματα με Ολλανδία, με Άγιαξ, έχουμε κάποια κολλήματα με ρωσικές ομάδες. Και τώρα βεβαίως ένα ακόμη κόλλημα, ένα ακόμη πρόσωπο οικείο έρχεται στην ζωή του ΠΑΟΚ και αφορά βεβαίως την ομάδα της Μπενφίκα. Πριν πάμε όμως στην Μπενφίκα, γιατί δεν έχουμε τελειώσει με Σπαρτάκ. Οι άνθρωποι έβγαλαν. Όχι, πάρα πολλά πράγματα. Έβγαλαν ανακοίνωση ότι πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε ότι η πρόκριση κρίθηκε στην Τούμπα, έτσι, όταν έχεις βάλει 2 γκολ και σε διάστημα 17 λεπτών ο αντίπαλος γυρνάει το παιχνίδι, έτσι κάνει ολική ανατροπή και επιστρέφει στο μάτς. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι η πρόκριση κρίνεται εκεί, ό,τι και να έκανε η Σπαρτάκ. Στο πέναλτι. Ναι. Και στην αποβολή του Λίσα Αντριάνο, θα πω εγώ. Ναι, στο δεύτερο μάτς, αλλά νομίζω ότι εκείνο το πέναλτι, αν το είχε βάλει η Σπαρτάκ, θα ήταν εντελώς διαφορετική η ιστορία του δεύτερου αγώνα. Να ακούσουμε. Εντάξει, πήγε να βάλει ο άνθρωπος, ο ρέφερε από το Ισραήλ, να τους βάλει ξανά στο παιχνίδι και εννοείται θα μιλούσαμε. Ουσιαστικά, θα άλλαζε εντελώς τις ισορροπίες, γιατί αν είχε μπει, αν μιλούσαμε για 3 τέρματα, ναι, ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε με εντελώς διαφορετική ψυχολογία, με εντελώς διαφορετικά δεδομένα στα χέρια του, στον επαναληπτικό της Μόσχας. Επειδή λέγαμε για mentality, huge responsibility και. Ποιο δεν είπαμε. Κατάλαβες τώρα, τα λέει όχι compact. Είναι όλα μαζί να σου πω κάτι, είναι 3 πράγματα. Mentality και. Balance. Και balance. Όχι, ναι, δεν είναι τόσο πολύ, ρε παιδιά, αυτό. Άλλη λέξη. Όχι, όχι, το balance είναι, ρε. Το λέει συνέχεια. Balance και balance. Είναι αυτό και τους νέους παίκτες που λέμε, ότι θέλει να υπάρχει μια ισορροπία, να μπαίνουν σταδιακά στη φιλοσοφία. Θέλω να τον ακούσουμε. Γιατί θέλω να τον ακούσουμε τον Λουτσέσκου. Γιατί το είπα και πριν, νομίζω ότι τους γλέντισε λίγο, έτσι. Όσοι πήγαν τουλάχιστον να τον στήσουν στον τοίχο και να εκμεύσουν κάτι αρνητικό, κάτι ενδεχομένως που θα προκαλούσε και γενικά θα βοηθούσε πάρα πολύ όλο αυτό το κλίμα το οποίο πήγαν να δημιουργήσουν οι Ρώσοι ψάχνοντας αφορμές δεξιά και αριστερά, δεν τους έκανε το χατήρι, απάντησε έτσι πολύ ορθολογικά, πολύ ωραία και νομίζω ότι ήταν και συγκινητικός μιλώντας για τον πατέρα του. Θύμισε έτσι λίγο συνέντευξη τύπου Καρεσκάκι, λίγο κάποιες ερωτήσεις, μία μετά την άλλη. Που δεν τον άφηνα με να μιλήσει. Ίδιο θέμα, με ίδιο ύφος. Ναι, ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο ύφος, στην ίδια. Να σου πω ότι πρόκειται για μία ομάδα με κόκκινα άσπρα, έτσι. Αυτό. Και μία ομάδα που τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχει μία σχέση γενικότερα με Ολυμπιακό, δεν είναι, ναι, είναι βέβαια άγνωστη. Έχουν σχέση με Ολυμπιακό, με Ερυθρό Αστέρα. Δεν ήταν κόψω, ρε παιδί, με αυτό που έγινε. Είχαν δηλαδή και σημαίες του Ολυμπιακού μέσα στον κόσμο τους. Ναι, είχαμε και φωτογραφίες. Βγήκαν διάφορες φωτογραφίες. Δεν ήταν κόψω αυτό που έγινε για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, okay, έγιναν 5-6 ερωτήσεις στη σειρά που ήταν στο ίδιο ύφος και ουσιαστικά το ίδιο πράγμα έλεγαν. Ωραία, λοιπόν, θα τον ακούμε, ναι, και θα τον το σχολιάζουμε ακριβώς και παράλληλα κιόλας. Με ανοιχτό μικρόφωνο. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις για τον κύριο Λουτσέσκου. Εννοείται ότι οι Ρώσοι δεν άφηναν το μικρόφωνο, έτσι. Και εδώ στην Τούμπα η πρώτη ερώτηση ήταν από Ρώσους. Και η πρώτη ερώτηση για τον Μίρτσεα, έτσι, κατευθείαν. Υπάρχει ένα παιχνίδι, ερώτηση για Μίρτσεα. Πώς αισθάνεται που μετά από 27 νίκες σε όλα αυτά τα μήνες, ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει σήμερα, αλλά πετυχαίνει το στόχο του. Ουσιαστικά είναι σαν να κέρδισε.
How do you feel today after 27 games of winning straight victories? Today we didn't win, but we managed to. Από πέρσι τον Νοέμβριο είχε ο ΠΑΟΚ. Από το μάτι την ΑΕΚ. Ναι, δεν είχε βρει δρόμο προς τα πίσω. Как вы себя чувствуете сегодня после 27 побед? И несмотря на то, что сегодня вы не одержали победу, но достигли поставленной цели, как вы себя чувствуете сегодня? This final result is more than a victory for us. Νομίζω πως το τελικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από μια νίκη. It's a huge qualification. Είναι μια τεράστια πρόκριση. It's true that I said yesterday that we came here to win. In fact, we came to win. We played and we had a lot of opportunities. And in this kind of game, games, when you don't score, it's normal that in the last 15 minutes to make one, two steps back because it is the anxiety that you could have lose the qualification. Η αλήθεια είναι ότι χθες στην συνέντευξη τύπου είπα πως ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να το πετύχουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, μια και δεν καταφέραμε να πετύχουμε ένα γκολ, είναι φυσιολογικό στα τελευταία 15 λεπτά λόγω της πίεσης που υπάρχει και του άγχους για το αποτέλεσμα να επιστοχωρήσουμε λίγο όπως συνέβη. Было естественно то, что мы выполняли свою тактику. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο είχε έτσι ένα δύσκολο 20 λεπτό. Είχε δώσει μέτρα στο γήπεδο στην Σπαρτάκ, δεν πατούσε καλά η μεσαία γραμμή του, γινόταν πάρα πολλά και αβίαστα λάθη. Ευτυχώς δεν το πλήρωσε και αυτό που είπε και ο Λουτσέσκο, ότι υπήρχε το άγχος του αποτελέσματος. Καταρχήν συγχαρητήρια. Βλέποντας τον ΠΑΟΚ να χάνει σημαντικές ευκαιρίες, μία μετά την άλλη, είχε μέσα του μια ανησυχία, βλέποντας και την ώρα, ότι μήπως το παιχνίδι έρθει ανάποδα και δεν προλάβει η ομάδα να απαντήσει. Ήταν σίγουρος για την ομάδα, πώς το βίωσε όλο αυτό, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρίες. First of all, congratulations for the qualification. How did you feel when you were watching the team missing so many chances? Did you feel like in one moment we could pay the price and receive a goal and after not to have time? How did you leave these moments from the bench? No, you are in the game, and as a coach, I'm in the game, and then I'm focused for the situations that develop in that moment, and I don't think on this way. It's normal that I wanted a lot to score because, as I told you, we came here to win. We created a lot of opportunities. Δεν πάμε να μείνουμε στο αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία θα κόστιζε πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ να πάει και να μείνει στο αποτέλεσμα που ναι μεν του έδινε προβάδισμα, ναι μεν του έδινε την πρόκριση, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ πήγαινε με στόχο να βάλει ένα γκολ. Δεν ήρθε ποτέ, έτσι, αλλά ακόμη και έτσι είχε σωρή ευκαιριών, έτσι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μετά με τα τρία σου του Πέλκα, ο οποίος είχε βαλθεί να βάλει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Είχε ευκαιρία να σκοτώσει τον αντίπαλό του, γιατί ένα γκολ. Μονοπίστε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να σκέφτομαι το τι συνέβη πριν, τι μπορεί να συμβεί αργότερα. Κοιτάω αυτό που συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεχτήκαμε κάποια πίεση με τις μεγάλες μπαλιές στο τέλος του παιχνιδιού, ειδικότερα για αυτές που πάλεψε ο Ζε Λουίς μαζί με τον Ζιγκότ, και νομίζω ότι διαχειριστήκαμε αρκετά καλά την κατάσταση. Πρέπει να поздравления и расскажите нам, как вы относитесь к тем неиспользованным потерянным шансам. Για το πώς προσεγγίζετε εκτός έδρας παιχνίδια, νομίζω ότι. Και στην πράξη το δείχνει αυτό ο ΠΑΟΚ Λουτσέσκου. Δηλαδή, δεν είναι η ομάδα που θα πάει για να κλέψει ένα αποτέλεσμα εκτός. Είναι η ομάδα που θα πάει για να παίξει το ποδόσφαιρό της, εφόσον μπορεί να κυριαρχήσει. Γιατί προχθές ο ΠΑΟΚ σε όλα τα νούμερα, σε όλους τους αριθμούς του παιχνιδιού. Ξεκάθαρη υπεροχή. Είχε το πάνω χέρι. Μέχρι το 73 οι τελικές προσπάθειες ήταν 6-15. Και η κατοχή ήταν δική του και οι τελικές ήταν δικές του. Ακόμα και τα κόρνερ. Στα φάουλ έκανε πολύ καλή διαχείριση. Πολύ συντήρηση. Συντήρηση για να μην δώσει μέτρα. Νομίζω ότι η όποια απειλή της Σπαρτάκ ήρθε από μια περισκεψία του Μάτος. Έτσι, και το βοκάλι. Ενώ είχε κερδίσει την μπάλα, ακριβώς. Η Βιερίνια, η αλλαγή ήταν για λόγους τακτικής. Έφυγε και ο Πέλκας. Εδώ έχει σημασία η απάντηση για τον Βιερίνια. Γιατί πολύ στην αρχή ήθελε να εκδώσει την άμυνα με την Παρτσόκα Κατσερίδη, περιμένοντας τις μεγάλες μπάλες των αντιπάλων. Και νομίζω ήταν και πολύ λογική για μένα. Αλλαγή. Came out because of tactical decision. To put Khatseridi to fight for the result. Also, we saw that Pelkas went out. Do you believe that this cost the loss of the center for our team? No, Andre went out because he asked to go out because of the injured situations. It's nothing serious. Probably he will be with us from the first training, but in that moment he had cramps and he couldn't continue the game.
Ο Βιερίνια βγήκε γιατί ζήτησε ο ίδιος αλλαγή. Ήταν θέμα κούρασης, δεν έχει ο ίδιος κάτι σοβαρό. Θα είναι πιθανότατα μαζί μας από την πρώτη προπόνηση που θα ξεκινήσουμε. Εκείνη τη στιγμή αισθανόταν οι κράμπες, δεν ήταν κάτι σημαντικό. About Pelkas, he went out because he had a lot of runnings, a lot of accelerations with the ball. He created a lot of opportunities. He ran also to press to come and to support the team. And he started to lose not just the freshness but also the position inside of the pitch, not helping our center. Ο Πέλκας είχε πολλά τρεξίματα στο παιχνίδι, πολλές επιταχύσεις, πολλές επιστροφές για να βοηθήσει στο χώρο του κέντρου και μετά δεν είναι μόνο ότι έχασε τη φρεσκάδα του, απλά έχασε και την ικανότητα να έρθει και να υποστηρίξει στο χώρο του κέντρου. And for this reason I put Shakovic, which is the one player that keeps very well the ball. He has intelligence, he's a smart guy, he knows to go on the space to receive the ball. And also in this fight, in this kind of fight in the last 10 minutes, he was also very useful in the long balls. Και γι' αυτόν τον λόγο βάλαμε στο παιχνίδι τον Σακόφ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την ικανότητα να κρατήσει την μπάλα, είναι ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ και στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού με τις μεγάλες μπάλες από την ομάδα της Σπαρτάκ. Άψογη διαχείριση από τον Λουτσέσκο, ακόμη και στις αλλαγές του. Φάνηκε ότι δεν ήταν στο 100% και λογικό είναι αυτό, γιατί το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά στο Έψιλον ότι επανήλθε πολύ πιο γρήγορα από ότι θα γινόταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις για ένα τέτοιο τραυματισμό. Αυτό ακριβώς είπε και... Και γι' αυτό ευχαρίστησε και πόσες φορές το ιατρικό team. Αυτό. Έτσι. Και πέρα από ότι φάνηκε ότι ήταν σχετικά σε ένα σημείο ανέτοιμος, νομίζω ότι ήταν καλό και για το παιχνίδι με την Μπενφίκα για να είναι έτσι λίγο πιο φρέσκος, να μην πιεστεί και τόσο. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις, έτσι, όταν ο άλλος προέρχεται από τραυματισμό, αυτό. Από μέρες που είναι εκτός προπονήσεων, να ρισκάρεις με 90 λεπτό. Мне кажется, что, наверное, там вручали Оскар тому человеку, который вынудил Луиса Адриана удалиться. Как вы вообще считаете, насколько нормально, когда человек получает не сильный там тычок в грудь, в итоге держится за лицо и игрока соперника команды удаляет? Насколько это нормально вообще для футбола? Спасибо. Τι νομίζετε αν είναι ομαλό αυτό το γεγονός ότι τώρα ακούμε τον θόρυβο μέσα στον τοίχο εκεί, ίσως κάνετε πανηγυρισμό εκεί, ότι είδαμε ότι όταν έβγαλαν τον Λουί Αντριάνο, είδαμε ένα σπρόξιμο στο στίφο, αλλά εκείνος έτσι εκράταγε το κεφάλι του. Όμως το σπρόξιμο έγινε στο στήθος. Είναι ομαλό αυτό? Το σπρόξιμο για τη φάση με την αποβολή, λένε, ρωτάνε. Το σπρόξιμο τον Λουίς Αντριάνο στον παίκτη της ΠΕΟΚ έγινε στο στήθος. Okay, όμως, ναι, και στο στήθος ήταν και η αυτός όμως δεν κράταγε το κεφάλι του όμως. Όχι, δεν κρατούσε το κεφάλι του, κρατούσε την κοιλιά του εκεί που δέχτηκε το χτύπημα. If you would like to comment if the fact that Luis Adriano κόλλησε και με τη φάση της αποβολής του Λουίς Αντριάνο, έτσι, την εκτός φάση αγωνιά του Βραζιλιάνου, ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη, άρα αναγνώρισε το λάθος του. Άρα τι ψάχνουν οι Ρώσοι? Μα ήταν αυθολμοφανές. The action in the box in which the referee gave a penalty to Spartak in Thessaloniki. Or probably was the same more or less situation with Gigode that attack for red card in Thessaloniki Priovic. Δεν είδα την ενέργεια, πιθανόν να είναι η ίδια ενέργεια με αυτήν του πέναλτι το οποίο κέρδισε η Σπαρτάκ στη Θεσσαλονίκη στο πρώτο παιχνίδι, ή μάλλον και της ενέργειας του Ζιγκόντ να χτυπήσει εκτός φάσης τον Πρίγιοβιτς στο πρώτο παιχνίδι. Πιο πληρωμένη αντάκα. Θα μπορούσε να была полностью аналогичной той, благодаря которой Спартак получил право на пенальти в Салониках. Или ситуация была похожа в том числе на ту ситуацию, которую создал Жиго с Приовичем. Σου λέει μου τι λες για την αποβολή και ξεχνάς τι έγινε στην Τούμπα με το πέναλτι το οποίο κέρδισε η Σπαρτάκ και με την κόκκινη που έπρεπε να πάρει απευθείας ο Ζιγκό. Και αν είναι όπλο για τον ΠΑΟΚ, το ότι έχει μία εβδομάδα επιπλέον προετοιμασίας. Και το λέμε μα αυτό γιατί. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να πείτε εσείς πανηγυρίζετε τώρα μέσα στα αποδυτήρια. Ό,τι θα έκανε, ναι. Κάνετε θόρυβο, λέει, μέσα στα αποδυτήρια. Ναι, τι έπρεπε να ζητήσουμε, συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλα, παιδιά, έτσι που προκρίθηκε η ομάδα στα play-off του Champions League.
if it's important that we have 1 week to prepare this game. It's important for us, yes, to have this week to take back our freshness and to prepare on a good way. As I said, we are a strong team with a strong mentality. Whenever we go to play, we go with the will and the thought to win the game. We enter with this attitude and we will continue on the same way. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτήν την εβδομάδα για να προετοιμαστούμε, να πάρουμε την φρεσκάδα μας και στο μυαλό και στο σώμα. Όπως έχω πει πολλές φορές, είμαστε μια δυνατή ομάδα, έχουμε μια πολύ καλή νοοτροπία και όπου πάμε, πάμε για να κερδίσουμε, οπότε αυτό θα κάνουμε και τώρα. But first of all, I will hug my wife and I will enjoy with her tomorrow evening. Άρα πρώτα απ' όλα θα αγκαλιάσω την γυναίκα μου και θα το απολαύσω μαζί της αύριο και μετά θα σκεφτούμε την Benfica. Как вы относитесь к тому факту, что только поступила информация, Эпанерходе, что видимо ваша стрелка будет Бенфика, информация из Турции? И у вас целая неделя на подготовку. Вам достаточно этой недели? Вы, наверное, собираетесь немножко попраздновать. Ответ был такой: вы знаете, у нас сильная команда, она хорошо подготовлена, команда с сильным менталитетом. Но сначала я буду наслаждаться радостью победы в компании своей супруги, а потом начнем готовиться. Егор Кузнец, Спортбокс. Можно ли сказать, что ваша команда сыграла сегодня в антифутбол? Антифутбол, я имею в виду то, что ваш вратарь с третьей минуты тянул время, и просили ли вы его об этом? Μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν το ωραίο το φούτμπολ απόψε, δηλαδή από τον τρίτο δευτερόλεπτο ο τερματοφύλακας σας δηλαδή έκανε procrastination, κράτησε τον καιρό. Και ήταν αυτή η οδηγία από εσάς. Κατηγορούν δηλαδή, για να καταλάβετε την ερώτηση, γιατί είναι λίγο περίεργη μετάφραση, για αντιποδόσφαιρο, έτσι, για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καθυστερήσεις από το τρίτο λεπτό. Για μια φάση Πασχαλάκη, του μεταξύ, που ο κάθε μεταφυλακάς το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις όλων των Ρώσων. Αυτό σου λέω, θυμίζουν, ρε παιδί μου. Πιθανόν να μην ήταν καλό ποδόσφαιρο σήμερα, γιατί η ομάδα σας έχασε την πρόκριση. For our point of view, we got our target, we reached our target. Trying to play, to create opportunities, we created. We could have scored a lot of goals tonight. We didn't let the others to have opportunities, just long balls that were dangerous in the second balls. And we totally deserve to qualify. Καταφέραμε να φτάσουμε στον στόχο μας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε πάρα πολλά γκολ σήμερα. Παρ' όλα αυτά, η Σπαρτάκ απείλησε μόνο με μεγάλες μπαλιές, τις οποίες δεν μας δημιούργησαν κίνδυνο. Και αυτό είναι το παιχνίδι απόψε. Απειλήσε μόνο με μακρινές μπαλιές. Εμείς θα είχαμε σωρή ευκαιριών υπό Λουτσέσκου. Мы при этом создавали немало возможностей и не давали Спартаку действовать, как он хотел. Спартак всего лишь создавал не очень опасные ситуации, делая очень длинные передачи и навесы. Факт то, что мы свою задачу выполнили. Две последние вопросы, они пархун. Were the questions made by the people here were just to provoke. Όλες οι ερωτήσεις που έγιναν από τους ανθρώπους εδώ ήταν για να προκαλέσουν. Δεν είχαν θέμα το ποδόσφαιρο. Ίσως γι' αυτό το λόγο προκριθήκαμε κιόλας. Вопрос, который мы услышали, мы считаем, что они были провокационные. Факт остается фактом, что мы эту квалификацию прошли. Мы заслужили эту победу. Συνήθως το ρωτάνε για τον πατέρα του για ποδοσφαιρικά θέματα. Δεν θέλω να πω για ποδοσφαιρικά, αλλά μήπως πρέπει να είναι παρόν και στη Λισαβόνα ο πατέρας που είναι γούρι μεγάλο από ό,τι φαίνεται για τον ίδιο. Και εδώ είναι πολύ ωραία η απάντηση. Είναι αυτό που λέει και επιτέλους μια ανθρώπινη ερώτηση, έτσι που ξεφεύγει από τα ποδοσφαιρικά κλισέ και από όλο το κλίμα προβοκάτσιας που ήθελαν να δημιουργήσουν οι Ρώσοι. Касательно вашего отца, мы не будем сегодня задавать такие вопросы. Видимо, ваши контакты с ним приносят удачу и счастье вашей команде. Он находится в Лиссабоне. He told me that was the hardest game of his life. Μου είπε ότι ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι της ζωής του, σαν συναισθήματα. And I answer back that it's good now to feel how are the feelings when you are out
and some very close of you is there in the middle of the fight. Και το απάντησα πως είναι πολύ σωστό, πολύ σωστή στιγμή για να αισθανθεί το πως είναι για το να είσαι τρίτος και να παλεύει κάποιος πολύ δικός σου άνθρωπος. Он мне сказал, что это был самый тяжелый матч его жизни, за которым он наблюдал. И это был и для меня тяжелый матч, и, наверное, он теперь понимает, каково было мне находиться рядом со своими игроками и видеть это все вблизи. But really I was very happy to have him here. We have a very strong bond and I am a very, very happy son. Αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός που ήταν εδώ. Έχουμε έναν πολύ ισχυρό δεσμό και είμαι πραγματικά ένας πολύ χαρούμενος γιος. На самом деле я очень рад, что он был с нами, между нами существует такая тесная связь. Я очень рад, что он поддерживал нас, и это дало результат. Последний вопрос, пожалуйста. Почему не было болельщиков вашей команды на сегодняшнем матче? Я тебе не дам опадус ты сумана со сегодняшнего года. Why we didn't see fans of our team in that game? Γιατί δεν πληρώσατε, δεν δώσατε λεφτά να ταξιδέψουν. Κόσμο έχουμε. It was difficult to reach Moscow. Πιθανόν ήταν δύσκολο να βρεθούν στη Μόσχα. Видимо было им непросто добраться до Москвы. Ευχαριστούμε πολύ. Большое спасибо. Λοιπόν, δύο πράγματα. Θέλαμε να την ακούσουμε την Όχι να τα πω μετά, Χρήστο, έχεις δίκιο. Ναι, έχουμε ξεφύγει πολλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου. Πάω 24 σήμερα. 16 του Αυγούστου. Women Edition. Θα το ονομάσουμε. Είπαμε, ρε παιδί μου, ήταν η μέρα που δικαιούμασταν. Ξεκάθαρα. Και κάτι μου λέει η Ελένη Μπούντου ότι για την επόμενη εβδομάδα. Κάπως έτσι θα πάμε. Ναι, γιατί κάτι μου λέει ότι το παιχνίδι είναι στη Λισαβόνα. Κάτι μου λέει ότι έχουμε μείνει μόνο εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, okay. Επιστρέψτε βρε παιδιά, τι κάνετε, δεν χορτάσατε. Μετά το 15 Αύγουστο δεν νοείται θάλασσα, δεν νοούνται διακοπές. Κάτι μου λέει ότι Δευτέρα Τρίτη εδώ πέρα και Τετάρτη μη σου πω, γιατί Τρίτη είναι το μάτς βράδυ, 10 η ώρα. Τετάρτη λοιπόν, Δευτέρα και Τετάρτη λέει Μπούντο, ετοιμάσου. Έχουμε εδώ πέρα ρε παιδί μου. Ένα ράτζο πιστεύω ότι θα ήταν καλό να μας βάλουν εδώ πέρα. Να καθόμαστε να κάνουμε βάρδια. Να μην φεύγουμε. Εκπομπή βάρδια, κοιμάσαι. Εκπομπή βάρδια. Βλέπεις το μάτς γιατί έχεις πέσει την Τρίτη. Α, ναι, και το μάτς, ναι. Και Τετάρτη εκπομπή βάρδια θα έχουμε. Τρεις τηλεοράσεις ζωή να έχουν. Και μία μέσα. Και μία μέσα, φαντάζομαι. σε παρακαλώ. Εδώ. Άνετα, άνετα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Ράσμο Λουτσέσκου. Γι' αυτό την ακούσαμε την συνέντευξη και μάλιστα με ανοιχτό μικρόφωνο εδώ για να τη σχολιάσουμε παρέα. Γιατί για να φτάσει στο σημείο ο Λουτσέσκου να σχολιάσει ανοιχτά ότι δεν έχω δεχθεί καμία ερώτηση, απευθυνόμενος βεβαίως στους Ρώσους εκπροσώπους του τύπου, ότι δεν έχω δεχθεί καμία ερώτηση ποδοσφαιρική και το μόνο που κάνετε είναι να θέλετε να με προκαλέσετε. Φαντάζομαι σε τι σημείο έφτασε ο άνθρωπος. Έχει κερδίσει που θεωρητικά δεν έχει κανέναν εκνευρισμό. Ναι. Έτσι έχει βγει, είναι σε μια φάση ανακούφισης, έχει βγει όλο το άγχος του, όλη η νευρικότητά του από μέσα. Το χαίρεται, είναι η στιγμή του, είναι η στιγμή του ΠΑΟΚ, είναι η στιγμή των παικτών του, η στιγμή του συνόλου του. Και τον έχουν στον τοίχο και του λένε για το πέναλτι, για το αν ήταν ή δεν ήταν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσο κόσμο στη Μόσχα. Τι άλλο τον ρώτησαν που τον... Ακόμα και τους πανηγυρισμούς. Για τις καθυστερήσεις, δηλαδή... και το αντιποδόσφαιρο που θεώρησαν οι Ρώσοι ότι έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Για τους πανηγυρισμούς στα ποδητήρια. Ναι, λες και πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην πανηγυρίσει αυτή την πρόκληση. Γενικά, αυτή η απάντηση του Λουτσέσκου που έκανε λόγο για προβοκάτσια. Η προβοκάτσια που έκανε επίσης λόγο ο Σάκοφ. Απάντηση του Μάτος που είπε ότι γιατί δημιουργείται θέμα χωρίς να υπάρχει κάτι. Και η τοποθέτηση του Σαββίδη πριν το παιχνίδι. Νομίζω ότι γενικότερα αυτά τα τέσσερα πράγματα δείχνουν ότι. Είναι δεικτικό του κλίματος. Ναι, όλοι στον ΠΑΟΚ το είχαν αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούσαν οι Ρώσοι το παραμικρό, το τίποτα να το κάνουν θέμα. Δηλαδή παίκτες, προπονητής και πρόεδρος. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Και σε κάποια φάση μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Ιβάν Σαββίδη. Ότι σκεφτείτε λίγο να έμπαινα στο γήπεδο της Σπαρτάκ και να έκανα χειρονομίες στον κόσμο. Είναι ένα θέμα, τους είπε,
που εξετάζω, αυτά τα οποία λέτε εσείς για το κλίμα της Τούμπας, για την επίθεση εντός εισαγωγικών που δέχθηκαν ορισμένοι απεσταλμένοι, ήδη έχω απευθυνθεί, ήδη έχω υλικό από τις κάμερες το οποίο εξετάζω και μετά τον επαναληπτικό θα σταθώ περισσότερο. Αλλά σκεφτείτε, ήταν πλήρως ενημερωμένος ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Σκεφτείτε να μπω εγώ στο γήπεδο και να αρχίσω να κάνω χειρονομία στον κόσμο. Πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, που δεν έγινε τίποτα, έτσι. Μα αυτό είπε κιόλας, ότι θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση, αν έμπαιναν μεθυσμένοι. Έκανε λόγο και άνθρωποι, για μεθυσμένους. Ναι, μεθυσμένοι άνθρωποι ομάδων σε ένα γήπεδο αντίπαλης ομάδας θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, γιατί εδώ δεν έγινε κάτι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι ότι θα γινόταν χειρότερα, μα εδώ δεν έγινε κάτι. Δηλαδή δεν υπήρξε κάτι για να πεις. Είναι αυτό το M κερατά εμδαρμένος, ναι, δηλαδή. Ναι. Και κάθισες να το υποστείς όλο αυτό και να προσπαθείς να ηρεμήσεις τα πνεύματα όσο το δυνατόν πιο άμεσα και. Ξέρεις τι θυμίζει. Ανώδυνα γίνεται. Λίγο τον τρελό του χωριού που φωνάζαμε πέρσι για το πρωτάθλημα, για τα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή, που είσαι ο μόνος που βλέπεις τη λογική κατάσταση, έτσι, την κατάσταση στην πραγματική της διάσταση. Φωνάζεις, ορίεσαι για το δίκιο σου, για αυτό το οποίο σε πνίγει. Αλλά οι άλλοι θέλουν να το κάτσουν. Και μοιάζεις ο τρελός του χωριού. Ναι. Δηλαδή, έτσι πήγαν να μας περάσουν τώρα και οι Ρώσοι, ότι ήμασταν οι τρελοί του χωριού που έκαναν λόγο για επίθεση και ήμασταν τόσα άτομα εκεί. Και... Δηλαδή, κοιμόμασταν όλοι με το περιστατικό να γίνεται δίπλα μας. Πραγματικά πιστεύω ότι πλέον, από τη στιγμή που πέρασαν όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ πήρε και την πρόκριση, Μπενφίκα έχουμε μπροστά μας. Δεν πιστεύω ότι πλέον έχει κανένας λόγος στο ΠΑΟΚ να ασχολείται με όλα αυτά. Βέβαια, η Σπαρτάκ είναι αυτό που είπες και πριν, ότι θέλει να δώσει συνέχεια. Ακόμα και την UEFA εμπλέκει, προσπαθούν, τέλος πάντων, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι. Με τι, με βίντεο 5 δευτερολέπτων. Είπες πριν για τον Σάχοφ, έτσι, που είναι η πιο ήρεμη δύναμη που υπάρχει στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι τη φωνή του πόσες φορές την έχουμε ακούσει, ρε εσύ, αγάπη. 5 φορές συνολικά στα 2 χρόνια. Εγώ νομίζω πολλά λες. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή τώρα, αν ακούσω μια φωνή και μου πούνε μάντεψη, ποιανού είναι αυτή η φωνή. Ναι. Είναι ο μόνος που σου πάει το μυαλό. Και παίζει ο Σάχοφ, ρε παιδί μου, background. Και πόσο μάλλον να κάνει τέτοια δήλωση, έτσι, να πει για προβοκάτσια. Πού είναι, ρε παιδί μου, βαρύ. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν του είπε, δεν θέλω να σχολιάσω. Τον πίεζαν τον άνθρωπο να σχολιάσει ότι είναι δυνατόν ο Χατσερίδης να έρθει και να προκαλέσει με επικαλαμίδες τα χρώματα της εθνικής Ουκρανίας και να κάνει κινήσεις στον κόσμο της ομάδας και να του λέει: ο Χατσερίδης δεν είδα κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι, γιατί με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε, είναι ερωτήσεις προβοκάτσια. Αυτό. Όλα αυτά τα οποία θέλετε να πείτε και να με ρωτήσετε. Και πάνε και ρωτάνε στοχευμένα και αυτοί σε άλλον Ουκρανό, έτσι. Και πάνε και στον Μάτος. Έτσι, πάνε και στον Μάτος και του λέει ο Μάτος ότι όσο ξέρω το Χατσερίδη, έτσι, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που ξέρω το Χατσερίδη, πάντα φοράει επικαλαμίδες της εθνικής Ουκρανίας. Και εμένα οι δικές μου είναι της εθνικής Βραζιλίας. Είναι στα χρώματα της Βραζιλίας. Ναι. Και κάπου εκεί, ας πούμε, καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, ότι είναι 3-4 δηλώσεις παικτών, προπονητή και προέδρου. Φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ το είχαν αντιληφθεί αυτό από την Τούμπα κιόλας. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια άλλη ένα κλίμα. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά όσο ασχολούμαστε κι εμείς, νομίζω ότι αξία δίνουμε σε αυτό και το διαιωνίζεται όλο αυτό και συνεχίζεται. Έκανε δηλώσεις και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Κυριάκος, μιλώντας σε Ρώσους. Στάθηκε βεβαίως στο θέμα του Ευγέννη Χατσερίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζω ότι έκανε κάτι σκεμμένα για να προκαλέσει, δείχνοντας σε επικαλαμίδες του, θέλοντας να εξοργήσει τον κόσμο της Σπαρτάκ. Ίσα-ίσα, μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ο παδός της Σπαρτάκ, ο οποίος πήγε στο Χατσερίδη, του ζήτησε τη φανέλα του και εκείνος την έβγαλε. Είναι ένας εξαίρετος επαγγελματίας. Έτσι, ένας άνθρωπος με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Μίλησε και για τον Ιβάν Σαββίδη, ότι βρίσκεται 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ και λόγω του Ιβάν Σαββίδη, εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, εμείς αλλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μάθει να αγαπάει τη Ρωσία και τους Ρώσους, ναι, ή γενικά να είναι θετικά προδιαθετημένος απέναντι στους Ρώσους και στη Ρωσία λόγω του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, και μιας καταγωγής που υπάρχει. Της σύνδεσης ακριβώς. Μάλιστα, ανέφερε ο Κυριάκος ότι από το πρώτο παιχνίδι κιόλας αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας προς τον ΠΑΟΚ και ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κάποια ένταση. Βέβαια, είπε ότι με την διοίκηση της Σπαρτάκ δεν είχαμε κάποιο θέμα στη συνεργασία μας αυτές τις 2 εβδομάδες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο Κυριάκος, ναι, αυτή την τοποθέτηση. Αν και νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα συμφωνήσει. Ναι, ήταν λίγο πιο διαλλακτικό. Διπλωμάτης τον έλεγα.
Έκανε και δηλώσει μετά το τέλος ότι σπάσαμε το χαρακτήρα της Σπαρτάκ. Ήταν μια νίκη την οποία πανηγυρίσαμε πάρα πολύ. Και είναι αυτό το αφιψηλού, έτσι. Mm. Δηλαδή και ο Λουτσέσκου το είπε στις δηλώσεις του ότι γι' αυτό προκριθήκαμε. Mm-hmm. Ναι, αυτό. Γι' αυτό το ύφος το οποίο έχετε, γι' αυτό το ύφος με το οποίο μας αντιμετωπίσατε, γι' αυτό το ύφος με το οποίο μας υποδεχθήκατε, γι' αυτό προκριθήκαμε. Όλα, ναι. Παίζουν το ρόλο τους στο ποδόσφαιρο. Το αφήνουμε αυτό για να σταθούμε σε ένα έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο ανθρώπινο κομμάτι. Εννοείται ότι ο Μίρτσα Λουτσέσκου είναι γούρι. Πάει και τελείωσε, παιδιά. Ήτανε στην Τούμπα. Κοιτάδες που δεν το πιστεύαμε. Ήτανε στην Τούμπα, το έκανε το 3-2 έτσι το πρώτο παιχνίδι. Ήτανε στη Βασιλεία, σφράγισε την πρόκριση. Μίρτσα, την επόμενη Τρίτη πληρωμένα αεροπορικά. Όχι, δεν έχει ανάγκη βεβαίω. Όχι, ρε, κανονικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να με ρυμνήσει. Με του ανθρώπου του ΠΑΟΚ εκεί. Μπράβο, ακριβώ, για την παρουσία του Μίρτσα Λουτσέσκου στον Ταλούζ. Προφανώ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει εξελιχθεί σε γούρι του ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, είναι μια τόσο ευγενική προσωπικότητα που εκπέμπει σεβασμό. Αυτό. Δηλαδή το παρουσιαστικό του σε σκαλώνει με την έννοια ότι θες, ρε παιδί μου, να του μιλήσεις με πολύ σεβασμό, να απευθυνθείς με πολύ σεβασμό. Εντάξει, μιλάμε για χρόνια προπονητικής. Στην πλάτη του μιλάμε για ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό έτσι σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Και είναι τόσο κοντά στον ΠΑΟΚ, το ζει νομίζω ότι με τη δική του αγωνία. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Λουτσέσκου ότι τώρα του είπα ότι πώς είναι να βλέπεις ως τρίτος ένα παιχνίδι ενός πολύ δικού σου ανθρώπου και να το ζεις τόσο έντονα. Γιατί τόσα χρόνια προφανώς ο Ράσβαν ζούσε πολύ έντονα ως τρίτο μάτι τα παιχνίδια του πατέρα του. Έτσι. Ρε παιδί μου, για να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια, έτσι όπως τον βλέπεις τον Μίρτσα Λουτσέσκου, είναι ο άνθρωπος που θες να πας, να του σφίξεις το χέρι. Ο παππούς. Ναι, ρε παιδί μου, που θα πας λίγο. Θα το δεις με σεβασμό, θα τραπείς λίγο να του μιλήσεις, θα έχεις. Αυτό το συνεσταλμένο, ναι. Ναι, ρε παιδί το μου. Το συνεσταλμένο με σεβασμό. Αυτό σου βγάζει. Εντάξει, δεν είναι αυτό που θα μιλήσει παντού γενικά εύκολα. Βέβαια, στο εξωτερικό έχω να πω. Ότι μια πιάστα. Χαρά τη κάνει τις δηλώσεις του. Εδώ σε εμάς δεν θέλει να μιλήσει καθόλου. Μια χαρά μιλάει. Μετά το ματς της Μόσχας διάβασα ένα τουρκικό δημοσίευμα. Έτσι. Που κατηγορούσαν τον Μίρτσα Λουτσέσκου για το γεγονός ότι βρέθηκε στην Μόσχα αντί να παρακολουθήσει το μάτς της Φενέρ με την Μπενφίκα. Γιατί είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας και ούτε λίγο ούτε πολύ τον κατηγορούσαν ότι έθεσε σε προτεραιότητα το παιχνίδι του γιού του. Καλά. Έχει και πολλά πράγματα να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνει. Τι. Κάτι βλέπω εδώ πέρα. Α, είναι ο Βέρμπρουμ. Είναι στην Τούμπα. Έχουμε πει ότι είναι σήμερα η μέρα του. Θα το πούμε λίγο αργότερα. Να μας πεις και εσύ περισσότερα πράγματα. Θα το πιάσουμε στην τελευταία ώρα. Γι' αυτό που έλεγες όμως για τον Μιρτσιά Λουτσέσκου είναι ότι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι σημαντικό το ότι αυτός ο άνθρωπος βγαίνει παντού και δεν είναι ότι μιλάει απλά καλά για τον... Για το γιο του και τη δουλειά του. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ποιος πατέρας δεν θα μιλούσε καλά για τον δικό του γιο, για τη δουλειά του. Είναι ότι γενικότερα προβάλλει ένα προφίλ του ΠΑΟΚ προς τα έξω. Πολύ καλό. Προσπαθεί να προβάλλει την εξέλιξη που έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Έναν ΠΑΟΚ Ευρωπαίο πλέον που κυνηγάει καλές πορείες στην Ευρώπη. Και γενικότερα... Είναι ένας άνθρωπος που μόνο καλό κάνει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και για μένα είναι σημαντικό να είναι εκεί. Λοιπόν, και για να κλείσουμε έτσι το θέμα της οικογένειας Λουτσέσκου, σήμερα υπάρχουν δηλώσεις του Ρασβάν στην Ρουμανία. Μάλιστα, ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός. Ο Λουτσέσκου δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί. Και βεβαίως αναφέρεται στα όσα έγιναν πέρσι, στα όσα ζήσαμε πέρσι με ΑΕΚ Ολυμπιακό και στο πώς χάθηκε πέρσι το πρωτάθλημα. Δεν κρύβεται ο Λουτσέσκου, έτσι. Δηλαδή με όποιο κόστος επικοινωνιακό ή μη, ο Λουτσέσκου δεν κρύβεται και βασικά επανέρχεται στο θέμα της κλοπής του πρωταθλήματος λέγοντας «Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα ζήσουν με την τροπή για όλη τους τη ζωή. Έχουν κλέψει, ξεγελάσει και συμπεριφέρθηκαν σαν δειλοί. Δεν έπαιξαν μαζί μας. Δεν μπορείτε να το ξεχάσετε αυτό. Μας εξαπάτησαν και έκαναν τα πάντα για να μας βγάλουν εκτός της μάχης του τίτλου. Ζούμε με τη μεγάλη απογοήτευση ότι κερδίσαμε τον τίτλο στο γήπεδο και μας τον έκλεψαν. Ωστόσο, αυτό μας δίνει επιπλέον κίνητρα». Αυτό δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι και με μια έτσι φετινή κατάκτηση πρωταθλήματος, η ιστορία έχει γράψει. Η ιστορία έχει γράψει ακριβώς
τι έγινε πέρσι και πώς αυτός ο τίτλος κατέληξε στα χέρια της ΑΕΚ. Ναι, και από το πρωί που ανέβηκαν αυτές οι δηλώσεις έβλεπα διάφορα σχόλια που υπάρχουν και είναι μερικοί που δεν συμφωνούν με αυτήν την τακτική, αν μπορούμε να το πούμε τακτική, του Λουτσέσκου να το αναφέρει αυτό το πράγμα και να το υπενθυμίζει συνεχώς. Αλλά πραγματικά, αν προσπαθείς λίγο να μπεις στη θέση του και να σκεφτείς εσύ, αν κάνεις κάτι στη δουλειά σου και ο άλλος σου κλέψει το δικό σου τον κόπο από τα χέρια. Ένα project. Και κάτι. Το καρποθεί αυτός, ωραία. Εσύ πες μου ότι δεν θα το αναφέρεις αυτό το πράγμα για 2 και 3 χρόνια. Ή δεν θα τρελαθείς. Δεν θα σου μείνει, παιδί μου, μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι κάτι που θα σε καίει καθημερινά και θα λες ότι εγώ το είχα κάνει αυτό. Και πόσο μάλλον τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα. Και τώρα ο άνθρωπος έφτασε πρώτος στην πηγή και δεν ήπια νερό, έτσι. Αυτό. Μετά από 33 χρόνια, έτσι. Προφανώς και θα είναι εκεί και θα το υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία. Και προφανώς ένας ακόμη λόγος θα το κάνει στο εξωτερικό για να βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι με όλα όσα έγιναν. Από την πλευρά της Αθήνας και την πλευρά της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού βγήκαν τέρατα για τον ΠΑΟΚ. Που προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό με έναν πρόεδρο ποιο που σωματείο ήταν είναι αυτό, ο χειρότερος εγκληματίας του κόσμου, δεν ξέρω κι εγώ, και ένας σύλλογος που γίνονται πράγματα και θαύματα στην Τούμπα. Ποτέ. Οπαδούς στα κάγκελα και τέτοια, ναι. Ωραία, όταν οι άλλοι θα περνάνε προς τα έξω μια ζωή αυτό το προφίλ για σένα και θα εξακολουθούν να το κάνουν, το λέγαμε και πριν καλή ώρα, προφανώς και εσύ από την πλευρά σου πρέπει κάποια στιγμή να περάσεις απέναντι, να υιοθετήσεις και εσύ είναι αυτό τακτική. Που λέμε ο τρολός του χωριού, θα φωνάζεις. Ναι, θα περάσεις τα δικά σου. Σε στιγμάτισε, θα φωνάζεις. Θα λες την αλήθεια σου. Αυτό. Όχι, δεν στιγμάτισε εσένα σαν ΠΑΟΚ, στιγμάτισε αυτούς. Αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, ότι αυτό το πράγμα, αυτός ο τίτλος, αυτό το τρόπαιο, αυτά τα δύο παιχνίδια θα τα κουβαλούν για πάντα. Ναι, φυσικά. Εντάξει, η ιστορία μπορεί να γράφει ότι το πρωτάθλημα 2017-2018 κατέληξε στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πώς πήγε αυτό το πρωτάθλημα, πώς εξελίχθηκε αυτό το πρωτάθλημα με μια ομάδα η οποία βγήκε δεύτερη στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, γιατί η πρώτη με παιχνίδια λιγότερη κατέκτησε περισσότερους βαθμούς και τελικά δεν το πήρε αυτό το τίτλο. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρένθεση. Ήταν μια τοποθέτηση, πρωινή τοποθέτηση του Ράσβαν Λουτσέσκου σε μέσο της Ρουμανίας. Παίζει παντού. Το είδαμε πριν και στα δελτία ειδήσεων. Ενοχλεί προφανώς ακόμη ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας υπάρχει αυτή η κριτική ή, αν θέλετε, η βιτρίνα αυτών των δηλώσεων δεν είναι επιθυμητή από διάφορους και διάφορα. Λοιπόν, ο φίλος 512, έτσι. Λέει, ποιος Λουτσέσκου να είναι καλά τα κοράκια που στα μάτς βοήθησαν τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ανύπαρκτο πέναλτι και το πέναλτι που δεν δίνει στη Σπαρτάκ στο τέλος στο χέρι του Χατσερίδη και ανύπαρκτη αποβολή των Ρώσων. Πάντως η Μπενφίκα θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ και στα δύο μάτς γιατί είναι δύο σκαλοπάτια ανώτερη. Ναι. Φίλε 5-12 που προφανώς και δεν είσαι ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά ασχολείσαι πάρα πολύ με τον ΠΑΟΚ, προφανώς και δεν ξέρεις ποδόσφαιρο, έτσι. Ξεκάθαρα. Πού ακριβώς βοήθησε η διαιτησία του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ακόμα και τις φάσεις που λέει. Η οποία Σπαρτάκη έπρεπε να μείνει με 10 παίκτες στην Τούμπα. Ναι. Ο ρέφερ εξάντλησε την αυστηρότητά του στη φάση του πέναλτι. Ο Ζομπνίν, μόνο που δεν έβγαλε, δεν χτύπησε ψυχρό στο λαιμό, έκανε να πει. Οι Ρώσοι δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν πήγε κανείς γύρω από το διαιτητή στη φάση εκείνη του πέναλτι που πήρε ο Πρόμες να διαμαρτυρηθεί. Έτσι, ότι δεν πίστευαν και οι ίδιοι ότι τους έκανε τέτοιο δώρο για να τους ξαναβάλει, σημείο, για να τους ξαναβάλει στο παιχνίδι. Εντάξει, εσύ μπορεί να είδες άλλο παιχνίδι και να στέλνεις το δικό σου σχόλιο. Κάτσε αναπαιχτικά, γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια βεβαίως με την Μπενφίκα και είμαστε σίγουροι ότι είσαι σε αυτούς που λέγαμε το win-win. Έτσι, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Η Μπενφίκα είναι δύο σκαλοπάτια ανώτερη, αλλά αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο. Μπενφίκα εντάξει, είναι... μωρέ, τώρα πια Μπενφίκα που τους πουλάει όλους. Έτσι ακριβώς το selling χάλια, club αυτό. Είναι. Με το που κάποιος. Λιμό. Ακριβώς. Με το που κάποιος κάνει καριέρα στην Μπενφίκα κατευθείαν τον ξεπουλάνε. Μην χαθούμε 5-12 μόνο. Όχι, ρε, αυτό σου λέω. Αυτό θα γίνει, ναι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε σε διάλειμμα. Σε διάλειμμα, τι λοιπόν. Τι γίνεται, τα μισά ώρα φεύγουν νερό. Νεράκι. Τίποτα. Πεντάωρο θα κάνουμε. Αυτό, λοιπόν. Δώστε μας άλλες 2 ώρες. Θα έρθουμε με Verblum. Έτσι, τελευταία ώρα της εκπομπής έχουμε να πούμε για Pontus Verblum, το σύριαλ του καλοκαιριού που μονοπόλησε το ενδιαφέρον σας και βεβαίως και το δικό μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε, νομίζω, το καυτό θέμα από χθες. Από προχθές μάλλον, προχθές το βράδυ. Το καυτό θέμα του καλοκαιριού, μην το περιορίσεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μένουμε μόνο σε αυτό. Λοιπόν, άκου, πριν πούμε τα σοβαρά, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, οκ. Okay, ναι, χαβαλέ κάνουμε. Μέχρι ένα σημείο. Θέλω να σου πω, Ελένη Μπούτου, ότι χθες το βράδυ,
διάβαζα το σχόλιο της ημέρας του ΠΑΟΚ 24. Ναι. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, λίγο. Όντως ο Βέρμπλουμ, αν τον, έτσι όπως τον βλέπεις με τώρα, βλέπεις έναν έτσι ψηλός, ναι, ξανθός, Σουηδός, ναι, ναι, σου βγάζει κάτι. Να πω εγώ τι μου βγάλε. Μια... Δηλαδή, τάκλε στην καροτίδα και συγγνώμη αδερφέ, συγγνώμη αδερφέ. Όχι, ρε, όχι, ρε, όχι, αυτό ήθελα να πω. Εμένα μου βγάζει μια. Μη σε ξεγελάει μια... αυτό. Αυτό, όχι, αυτό ήθελα να πω. Όχι. Ότι μου βγάζει κάτι κρύο τέλος πάντων, αλλά δεν του φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτός ο παίκτης που χτυπάει στην καροτίδα κανονικά. Όμως. Είναι αυτός με το αγγελικό πρόσωπο. Ναι, που... ναι. Όχι, είναι... Και διάβαζα αυτό ακριβώς στο POC 4 που έλεγε ότι δεν φαίνεται, αλλά είναι ένας παίκτης που σαν. Τρόπο παιχνιδιού, σαν οτροπία, σου θυμίζει λίγο Παύλο Γκαρσία και από τα στοιχεία κάπως. Ναι, αλλά... δεν έχει. Ή αυτός, ο αντίπαλος αποκλείεται να περάσει. Και νομίζω, πολύ σωστά, συμφωνώ 100% ότι οι τέτοιοι παίκτες ταιριάζουν απόλυτα στον ΠΑΟΚ και θα δεθεί με την κερκίδα, πιστεύω, Γρηγόρη, γιατί κακά τα ψέματα. Εντάξει, τώρα, με για το DNA του ΠΑΟΚ θα δεθεί. Ναι, για τον κόσμο, όλο αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα δεν έκατσε πολύ καλά. Και κακά τα ψέματα, υπάρχει και μερίδα του κόσμου που ακόμα και τώρα είναι κάπως συγκρατημένη για το Σουηδό. Νομίζω όμως ότι. Κουράστηκε ο κόσμος από τη διαχείριση στην υπόθεση του Βέρμπλουμ. Δηλαδή, αυτό από ένα σημείο και μετά. Που είχαμε αρχίσει να καταγράφουμε. Λέγαμε, δηλαδή, σε κάτι μέρες που έδινε παιχνίδια ή η ομάδα προετοιμαζόταν για σημαντικά παιχνίδια και μπορεί να υπήρξε κάποια εξέλιξη. Έλεγε, εντάξει, παιδιά, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα παιχνίδι, ας εστιάσουμε, ας επικεντρωθούμε σε αυτούς τους οποίους έχουμε, σε αυτούς τους οποίους θα παλέψουν και ας αφήσουμε το Βέρμπλουμ από αύριο. Και συμφωνώ πάρα πολύ και σε αυτό που είπε ο Σταύρος στο βίντεο από την Ρωσία, ότι και εμένα δεν μου έκατσε πολύ καλά που έπρεπε να βγει αυτό το πράγμα ακριβώς μετά το παιχνίδι, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι των παικτών που έπαιξαν που τα και τα τέσσερα όλα, παιχνίδια, όχι μόνο αυτά δύο, με ψυχή, ναι, υδρότα, που πήραν τις δύο αίμα. Προκρίσεις και κάνουν το την επόμενη μέρα. Okay, αυτό. Πιστεύω ότι γενικά όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο άδικο για την ομάδα. Απλά για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, νομίζω ότι ήταν ο ενθουσιασμός τέτοιος. Καλά, σίγουρα, ρε παιδί. Έτσι, που ήθελε να ζεστάνει ακόμη περισσότερο το ΠΑΟΚ. Είχε έρθει η πρόκριση, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη φάση των play-off του Champions League. Οπότε ήθελε να ζεστάνει ακόμη περισσότερο και από τη χαρά του, από το γεγονός ότι υπήρχε ένα προσύμφωνο ανάμεσα στις δύο πλευρές, από το γεγονός ότι ο Βέρμπλουμ απάντησε θετικά, έτσι εκεί που όλα έδειχναν. Γιατί, να σου πω κάτι, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, έχει μία πρόταση στα χέρια του, βρίσκεται στην πόλη και φεύγει χωρίς να έχει αποσπάσει την υπογραφή του, δύσκολα λες ότι θα προχωρήσει θετικά η συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, όταν ο Βέρμπλουμ αναχώρησε από την Ελλάδα και είχε μία διορία 4 ημερών για να σκεφτεί την πρόταση, όλοι αμέσως σκεφτήκαμε το αρνητικό σενάριο, ότι ήρθε, ναι, εντάξει, είδα, είναι αυτό που μπαίνει σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, και λες μια ματιά ρίχνω, σ' αρέσει κάτι, αλλά θες να κάνεις και μια γύρα στην αγορά, να δεις τι άλλο υπάρχει. Αυτό ήταν κιόλας ουσιαστικά, απλά εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν που του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, μπορούμε να το πούμε, που του είπε ότι είτε απαντάς σε αυτό το διάστημα, είτε τέλος, γιατί πραγματικά και ο ΠΑΟΚ είχε μπει σε μια θέση πλέον που δεν νομίζω ότι το αρμόζει πλέον σε αυτόν τον ΠΑΟΚ να περιμένει τόσο πολύ έναν παίκτη που καλώς κακώς, okay, τον ήθελε πολύ και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που θα κουμπώσει, ναι, υπήρχε υπήρχε μια αιμονή για τον Βέρμπλουμ λόγω της ποιότητάς του. Λόγω του γεγονότος ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ τον Λουτσέσκου, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Λουτσέσκου, ότι τον ήθελαν πάρα πολύ οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και γι' αυτό έτσι ροκάνισαν πάρα πολύ το χρόνο. Τώρα, αν έπρεπε να μπει ένα μέτρο, ένα χρονικό μέτρο, ένα όριο νωρίτερα, ναι, σίγουρα είναι μια συζήτηση που σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Μια συζήτηση με πολλές παραμέτρους, έτσι, για το πώς διαχειρίστηκε ο ΠΑΟΚ αυτή την υπόθεση, πόσο τράβηξε χρονικά, πώς ήταν η συμπεριφορά του Σουηδού. Για μένα, να σου πω την αλήθεια, μεγαλύτερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, φταίξιμο, για μένα προσωπικά είναι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν το χειρίστηκε την αρχή σωστά, το έβγαλε προς τα έξω ίσως πολύ νωρίς. Μα το αναγνώρισε κιόλας ο Γιώργος Σαββίδης. Αυτό, έβγαλε γρήγορα ενθουσιασμό και στον ίδιο τον παίκτη. Πολύ γρήγορα το έδωσε να καταλάβει ότι είσαι εσύ. Και κανένας άλλος. Ότι σε θέλω τόσο πολύ. Είναι λογικό, είναι και ο άλλος. Επαγγελματίας είναι, προσπαθεί να κερδίσει το περισσότερο. Σου λέει, έχω εξασφαλίσει μία πρόταση. Αν εγώ ξέρω ότι θα μου δώσει 5 και μπορώ να σε πιέσω να μου δώσει 10, θα σε πιέσω να μου δώσει 10. Δεν θα πιέσω 5. Όταν εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με θέλεις τόσο πολύ, ότι ποντάρεις εμένα τόσο πολύ, ότι μου κάνεις μία πρόταση και γενικότερα ότι σου είμαι απαραίτητος.
Θα τραβήξω και εγώ. Θα λειτουργήσω διαφορετικά και θα είμαι πιο χαλαρός μέχρι να πάρω την τελική μου απόφαση. Έτσι. Φυσικά. Δηλαδή, αν ξέρω ότι εσύ εξετάζεις εμένα και μαζί με εμένα εξετάζεις και άλλες 2 με 3 επιλογές, θα είμαι λίγο αγχωμένος ότι τι κάνουμε, ποια άλλη καλύτερη προοπτική μπορώ να βρω, γιατί δεν υπάρχουν εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα χωράει συζήτηση. Τέλος καλό, όλα καλά όμως. Ας εστιάσουμε στο παρόν, έτσι με φόντο το μέλλον, γιατί όλα δείχνουν ότι σήμερα η υπόθεση Βέρμπλουμ θα τελειώσει θετικά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του, μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του. Έχουμε δει τα βίντεο, τον έχουμε εξετάσει από την καλή και από την ανάποδη. Έχουμε κάνει φίλο και φτερό την ζωή του. Ούτως ή άλλως τράβηξε τόσο πολύ αυτή η υπόθεση. Δεν είναι και πολύ δύσκολο, ναι. Που θέλοντας και μη, ασχολήθηκες με κάθε λεπτομέρεια. Ασχολούμασταν μάλλον με κάθε λεπτομέρεια της ζωής και της καριέρας του 32χρονου Σουηδού και της δικής του και της Νίνας. Μοιάζει σαν ψέμα ότι τελειώνει όλο αυτό. Με τι θα έχουμε να ασχολούμαστε από εδώ και πέρα, δεν ξέρω. Έλα και έχει μέλλον μεταγραφική περίοδος μέχρι τις 31 Αυγούστου. Και λένε που του έχουμε και αποχωρήσει σιγά σιγά που θα πρέπει να θα υπάρξουν. Ναι. Το ρόστερ λίγο γεμίζει, ήδη είναι. Και να έτσι βγαίνει. Βγαίνει προς τα έξω, νομίζω, με πιο καθαρό τρόπο το πλάνο του Λουτσέσκου και το πώς σκέφτεται ο Λουτσέσκου αναφορικά με κάποιους παίκτες που δεν έχουν έτσι πιο ενεργό ρόλο. Έχουμε μέλλον ακόμη για κινήσεις, για προσθέσεις, για αφαιρέσεις και ούτω καθεξής. Σήμερα εστιάζουμε, γιατί σήμερα η μέρα ανήκει στον Βέρμπλουμ. Έτσι, μια υπόθεση που θα τελειώσει. Θα έχουμε και ανακοινώσεις σύντομα. Οι δύο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία. Είναι ένα αρκετά καλό συμβόλαιο. Τώρα μην μπαίνετε σε νούμερα. Νομίζω ότι δεν τα δίνουμε από την τσέπη μας. Δεν τα δίνετε κι εσείς από την τσέπη σας. Τον ήθελαν πολύ, το έδειξαν πολύ, έβαλαν βαθιά το χέρι. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο και το στοίχημα είναι όλα αυτά να τα πάρει πίσω ο ΠΑΟΚ. Έτσι, να τα πάρει πίσω ο ΠΑΟΚ, να τα πάρουμε πίσω και εμείς μέσα στο γήπεδο από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μετά το μάτσο, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ο Γιώργος Σαββίδης απασφάλισε με 2 φωτογραφίες του Πόντους. Έρχεται ο Πόντους, έγραφε χαρακτηριστικά και τον είχε και με μια στολή ποντιακή. Εσύ που είσαι μισή πόντια και τα ξέρεις αυτά. Και από τα δύο. Α, είσαι full πόντια. Ναι. Δεν ακούστηκε πολύ ωραίο αυτό. Αλλά... Όπως λέει και ο Σταύρος, δεν μου φαίνεται καθόλου. Δεν είναι. Ναι. Σωστά. Πατώ, με την καλή κουβέντα θα ήταν ο Σταύρος. Ναι, ποντιακή στολή, τι ήταν αυτή με τη λίρα. Ποντιακή ήταν κανονικά, τα πάντα όλα ήταν. Η παραδοσιακή κανονικά, ποντιακή. Αυτή η μαύρη, κλασική. Μία φωτογραφία που έπαιζε από την αρχή του καλοκαιριού, έτσι όταν πρωτοακούστηκε το όνομα του Πόντους, κάνοντας βέβαια ένα λογοπαίγνιο με το Πόντους Πόντιος και ούτω καθεξής. Χθες λοιπόν ο Πόντους έφτασε γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ στην Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση από την Στοκχόλμη. Έτσι, συνοδευόταν από τον μάνατζερ του, τον Καρλ Φράγκερ, πολύ ομιλητικός άνθρωπος. Δεν ήταν διπλή η Νίνα. Πολύ ομιλητικός άνθρωπος, καθόλου όμως. Έτσι, δηλαδή, γενικά αυτή νομίζω, βλέπεις έτσι ένας και ένας σήμερα. Νομίζω δεν έχω νιώσει έτσι πιο βλέμμα δυσφορίας. Ένα σε μου μια θυμίζει συνάντηση. Κάποιον, Ελένη, ποιον? Που τον είχαμε συναντήσει στο αεροδρόμιο και με τον Τζαμπά, που όπου πηγαίναμε εμείς απέναντι ήταν αυτός. Μάνατζερ και εκείνος, κοίτα να δεις τι σου. Και ούτε να μας κοιτάξει δεν ήθελε. Ούτε να μας κοιτάξει. Κάπως έτσι. Και μας απέφυγε κομψά να το πω. Όχι, ούτε καν κομψά δεν απέφυγε. Απλά πήγαινε σαν να πηγαίναμε να του μιλήσουμε και γίνουν στο κεφάλι την άλλη. Δεν το κοιτούσαμε και γίνουν στο κεφάλι την άλλη. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου δηλαδή. Ναι, σαν να μας βλέπουμε. Δεν σας βλέπουμε βασικά. Όχι, δεν ήταν σε τέτοιο σημείο ο ατζέντης του. Απλά είχε ένα βλέμμα δυσφορίας για το γεγονός ότι αφήχθη ο ποδοσφαιριστής στην Θεσσαλονίκη και υπήρχαν εκεί. Υπήρχε δημοσιογράφος τέλος πάντων και βγήκε το θέμα προς τα έξω, ενώ ήθελαν να το κρατήσουν έτσι πιο incognito, ήθελαν να κρατήσουν την άφηξη του Σουηδού. Γι' αυτό κιόλας έφτασε με άκρα μυστικότητα στην πόλη. Το συναντήσαμε. Ο ίδιος ήταν πάρα πολύ ευδιάθετος, θέλω να σου πω, αγάπη. Ήταν πάρα πολύ χαμογελαστός. Και νομίζω ότι αν οι συνθήκες βοηθούσαν λίγο περισσότερο, θα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Βέβαια είπε ότι δεν ξέρω ακόμη τι θα γίνει, έτσι, ακόμη σε μια έτσι αποστροφή του λόγου του την ώρα που κατευθυνόταν προς το πάρκινγκ και προς το αυτοκίνητο του ΠΑΟΚ που τον περίμενε. Αλλά ήταν ένας ωραίος τύπος που κατέβηκε, είχε χαμόγελο, δεν σχολίασε βεβαίως τίποτα και βεβαίως η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί εξελίξεις, δρομολογεί εξελίξεις όσον αφορά
το θέμα της προσθήκης των υπογραφών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σήμερα η μέρα είναι Verblum, έχει ιατρικές εξετάσεις, έχει τούμπα, κοίτα, έχει συμβόλαια και ελπίζουμε να έχει και ανακοινώσεις αυτό, κάποια στιγμή επειδή, μέσα στην ημέρα. Επειδή υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τον κόσμο και επειδή, ξέρεις, είπαμε σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν καθυστερήσεις, όχι κλείνει, όχι δεν κλείνει και όλα αυτά. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μην ανακοινωθεί σήμερα. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. Υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών. Απλά, όπως είχαμε δει και στην περίπτωση νομίζω του ΑΚΠΟΜ, εκεί το ξεκίνησαν. Τράβηξε στον ΠΑΟΚ θέλουν. Μέρες, πόσο? Ναι, πέρα από αυτό. Καλά, εκείνο ήταν και τη μισολαβού στο παιχνίδι, νομίζω, είχε παίξει ρόλο. Σωστό. Αλλά στον ΠΑΟΚ πλέον έχουν επιλέξει τις μεταγραφές να τις ανακοινώνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φτιάχνουν κάποια πιο ιδιαίτερα βίντεο, δεν είναι το κλασικό που είχαν πριν. Είπα, ΕΠΑ παρουσιάζει, σαν ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά. Ανακοινώνει τη μεταγραφή του Πόντους Βέρμου στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό, στον ΠΑΟΚ θέλουν να το παρουσιάσουν όπως ήταν εκείνο το ΑΚΠΟΜ, με ένα πιο ιδιαίτερο βίντεο, που είπαμε είναι σαν ντοκιμαντέρ κάπως για τον παίκτη. Εντάξει, έκαναν τρομερή δουλειά στο βίντεο παρουσίασης του ΑΚΠΟΜ και η αλήθεια είναι ότι ο πύχης ανεβαίνει ψηλά. Δηλαδή τώρα για Verbal που τράβηξε τόσο, που μας έβγαλε τόσο την πίστη, δεν περιμένεις μια υπερπαραγωγή τουλάχιστον σε βίντεο και παρουσίαση. Και αυτό λένε και από τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το ενδεχόμενο να χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο για όλα αυτά και μετά να ανακοινωθεί. Οπότε, αν σήμερα μέσα στην ημέρα δεν υπάρξει ανακοίνωση, δεν σημαίνει ότι χαλάσει. Τα διαδικαστικά έχει τελειώσει. Θα τελειώσουν σήμερα, έτσι. Ναι. Τελειώνουν σήμερα μέσα στην ημέρα. Πέρασε και από τις ιατρικές εξετάσεις, τώρα αυτή την ώρα είναι στην τούπα. Οπότε, αυτό το κομμάτι είναι τελειωμένο και είπαμε, μένει το κομμάτι των. Αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ και την παρουσίασή του ουσιαστικά. Αυτό. Το ζητούμενο τώρα για τον Πόντους Βέρμπλουμ είναι η αγωνιστική του κατάσταση. Έτσι, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σουηδός, γιατί από τον Μάιο έχει λύσει το συμβόλαιό του με την Τσεσεκά. Ήταν αρκετό καιρό εκτός προπονήσεων, έτσι έκανε διακοπές αρκετές φέτος ο Βέρμπλουμ. Οπότε θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπει σιγά σιγά στη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ, να μπει σιγά σιγά στη φιλοσοφία της νέας του ομάδας και του Λουτσέσκου. Νομίζω ότι θα το φάμε τον Αύγουστο σίγουρα. Πιστεύω ναι. Από την άλλη, κοίτα, είναι σε μια θέση που όπως και να έχει κάτω ψώματα, δεν είναι ας πούμε όπως ο ΑΚΠΟΜ που κάηκες για να τον βάλεις πιο γρήγορα στην ομάδα και να τον πάρεις αποστολή. Είναι στο κέντρο, υπάρχει τώρα ο Κάνιος, ο Μαωρίσιος, ο Σάκοφ, υπάρχουν οι επιλογές. Απλά μιλάμε και για ένα παίκτη με μεγάλη εμπειρία και νομίζω ότι θα παίξει και αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ίσως και πιο νωρίς σιγά σιγά να τον δούμε. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω, με την Μπενφίκα κάποια ελπίδα να. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, δεν νομίζω. Τώρα θα δούμε και με τη λίστα. Αυτό ακριβώς. Έχει ένα ενδιαφέρον και η λίστα πώς θα διαμορφωθεί. Έτσι. Η λίστα που θα δηλωθεί στην Ευρώπη. Για το δεύτερο παιχνίδι, ίσως και βλέπουμε. Δεν ξέρω, δύσκολο το βλέπω για τον Λουτσέσκου πάντως. Ξέρετε, γνωρίζοντας τον Λουτσέσκου και το πώς λειτουργεί με τους νέους παίκτες, όση ποιότητα και να έχει ο άλλος, εγώ θα σου θυμίσω όταν έγινε μεταγραφή του Βιερίνη, έτσι, που ήταν εδώ, έκανε προπονήσεις. Πήγε σταδιακά και αυτός και ο Μαουρίσιο τότε. Δηλαδή, χρειάστηκαν κάποιο χρόνο, 2 εβδομάδες ο ένας, 3 ο άλλος, αν θυμάμαι καλά. Έτσι και με τον Πόντους Βέρμπλουμ θεωρώ ότι σίγουρα θα τον φάμε τον Αύγουστο. Ενδεχομένως να του κάνει καλό και η διακοπή που έχουμε αρχές Σεπτέμβρη για τις εθνικές ομάδες. Ή έτσι, μπορεί εκείνο να βοηθήσουν και τα δύο παιχνίδια που είναι στο πρωτάθλημα, που είναι πολύ πιο βατά, αν μπορείς να το πεις έτσι, σε σχέση με αυτά με την Μπενφίκα. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση Λουτσέσκου έτσι, η επόμενη, όταν θα ρωτηθεί, αφού θα έχει πάρει μια πρώτη γεύση από την κατάσταση του Βέρμπλουμ, για το πότε θα τον δούμε ενδεχομένως, πότε θα είναι απόλυτα έτοιμος. Κοίτα, ακόμα και εμείς δεν έχουμε εικόνα ούτε από τα ιατρικά. Διακοπές έκανε. Τι εικόνα του να έχουμε. Ναι, έχουμε δεν εικόνα έχουμε, από τις διακοπές. Σε ένα γάμο είχε πάει. Δεν έχουμε εικόνα. Έτσι, το οποίο το γιόρτισαν πάρα πολύ. Πια, στην Τουρκία είχαν πάει σε ένα πολυτελέστατο ριζόρτ που έμειναν πάρα πολύ. Μια πισίνα με σαπουνάδες. Δηλαδή έχουμε τέτοια εικόνα που Βέρμπλουμ. Ψέματα δεν θα πούμε. Ξέρουμε μέρα προς μέρα πώς πέρασε το καλοκαίρι η οικογένεια Βέρμπλουμ, πιστεύω. Το σπίτι του στη Σουηδία, η λίμνη. Γενικότερα τη γειτονιά που ανέβασα το διάφορα βίντεο, περπατάω στον δρόμο. Εδώ ρε λέει, τα άλογα. Την προηγούμενη Παρασκευή κάναμε. Θυμάσαι που βλέπαμε τη φωτογραφία και λέγαμε τι χρώμα είναι η Κάδη στη Σουηδία για να είμαστε σίγουροι ότι είναι εκεί. Το θυμάσαι αυτό. Καθόμαστε και λέγαμε αυτό το πράγμα. Και ρωτούσαμε φίλο που είναι στη Σουηδία, αν αυτός ο Κάδος είναι εκεί. Σίγουρα. Και μάθαμε και σε ποια γειτονιά είναι.
Τρέλ. Μόνο μιλάμε εδώ, για αυτό το πράγμα, ναι. Πρώτοι εδώ. Μαθαίνετε σας τι, ανοίγουμε τα μάτια, σε τι χρώμα είναι δηλαδή. Η Κάδη στη Σουηδία. Δηλαδή, αν αυτό δεν λέγεται ρεπορτάζ. Και σε ποια γειτονιά είναι, δηλαδή, έτσι, σε παρακαλώ τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μόνο στο ΠΑΟΚ 24 αυτά. Λοιπόν, ο Βέρμπλουμ είναι εδώ. Αφήχθη χθες το βράδυ. Σήμερα τελειώνουν τα διαδικαστικά. Και είμαστε βεβαίως σε αναμονή της ανακοίνωσής του. Μιλάμε για τριετές, έτσι. Ναι. Μιλάμε για τριετές συμβόλαιο με πολύ καλές οικονομικές απολαύες. Εντάξει, τώρα πλέον αυτό δεν είναι και είδηση, έτσι. Παίκτες επίπεδου Βέρμπλουμ, παίκτες τέτοιες μεταγραφικές κινήσεις συνοδεύονται βεβαίως αντίστοιχα από πολύ καλά χρήματα. Ο Ιβάν Σαββίδης βάζει το χέρι στην τσέπη. Νομίζω ότι το ανοιχτό budget βρίσκει την εφαρμογή του, αυτή η ατάκα για το ανοιχτό μπάτζετ που χλεβάστηκε πάρα ναι, πολύ. Ναι, που λέγαμε έτσι, γιατί. Από ανθρώπους, τώρα χλεβάστηκε από ανθρώπους που δίνουν 30.000 συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή και λέει προτιμώ να παρατήσω το ποδόσφαιρο παρά να πάω στη συγκεκριμένη ομάδα και να αγωνιστώ με 30.000. Όχι, μάλλον μερικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν λες ανοιχτό μπάτζετ δεν σημαίνει ότι θα έχεις παίκτες που ο ένας θα κάνει 1 εκατομμύριο και ο άλλος θα φέρει θα κάνει 30. Δεν είναι αυτό το ανοιχτό μπάτζετ ότι δίνω λεφτά. Καταρχάς υπάρχει και μια UEFA πλέον. Από πάνω σου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και ένα. Να μετριάζονται κάπως τα πράγματα σε κάθε ομάδα. Και αυτό το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Δηλαδή πόσο μάλλον εδώ πέρα, έτσι. Είναι ενδεικτικό της κίνησης που κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Βέρμπλουμ από το πόση απήχηση είχε η συγκεκριμένη κίνηση στο εξωτερικό, έτσι. Πόση απήχηση είχε στην Σουηδία και στη Ρωσία βεβαίως, γιατί αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ για αρκετά χρόνια. Πώς ασχολούνται οι Σουηδοί με το θέμα της μετακόμισης του Βέρμπλουμ στον ΠΑΟΚ και στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σήμερα το πρωί ανέβασε η σύζυγός του, η οποία είναι στη Σουηδία, γιατί πάρα πολύ ρωτάτε παιδιά αν τον συνόδευσε η Νίνα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, η Νίνα έμεινε πίσω με τα παιδιά. Όταν είναι να έρθει θα μας ενημερώσει, μην ανησυχείτε. Story. Θα ανεβάσει πάλι καμιά βαλίτσα. Αυτή τη φορά θα πει ταξιδεύω με όλα μας τα πράγματα, ρε παιδί μου, κάπως έτσι, σιγά σιγά, απροδρόμιο, κάνα τα παπούτσια τα κλασικά που βγάζει στο δρόμιο εκείνη την φωτογραφία που μου κάνει ένα μπούμεραγκ, θα κουνάει τα πόδια. Και θα έρθει. Εντάξει, θα το μάθουμε, δεν είναι δύσκολο. Το θέμα παίζει και στα δελτία ειδήσεων της Σουηδίας και στις ιστοσελίδες. Βεβαίως, μονοπολεί το ενδιαφέρον, είναι πρώτο θέμα. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο το οποίο ανέβασε η Νίνα Βέρμπλουμ από το κρατικό κανάλι που θεωρείται έτσι το πιο σοβαρό μέσο ενημέρωσης στην Σουηδία. Φιλοξενούσε το βίντεο της άφιξης του Σουηδού στην Θεσσαλονίκη. Έτσι είχε εικόνες από την Θεσσαλονίκη, από την άφιξη του 32χρονου. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και όπως σας είπα προηγουμένως δείχνει την αίσθηση που κάνει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, την αίσθηση που κάνει ο ΠΑΟΚ γενικότερα προς τα έξω, κάνοντας, προχωρώντας σε τέτοιες κινήσεις επιπέδου πόντους Βέρμπλουμ. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που απασχολεί, γιατί έπαιζε στην ΤΣΣΚΑ, στη Σουηδία ήταν μέλος της εθνικής ομάδας, έχει και εκεί αγώνες, είχε προτάσεις γενικότερα από ομάδες, δεν είναι ότι δεν είχε προτάσεις και από τη στιγμή που τόσο καιρό βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, προφανώς και απασχολεί και αποτελεί σήμερα θέμα συζήτησης και νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι φέτος ειδικά αυτό που βλέπουμε για τον ΠΑΟΚ είναι ότι κάθε του μεταγραφή στο εξωτερικό παίρνει άλλη διάσταση, ακριβώς επειδή και ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει να τα βγάζει αλλιώς προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, επικοινωνιακά να το διαχειρίζεται αυτό. Είδαμε το ΑΚΠΟΜ να παίζει σε όλη την Αγγλία και σε κορυφαίες ιστοσελίδες. Το Sky Sports είχε ολόκληρο αφιέρωμα με το βίντεο στην του goal.com και όλο τον τρόπο με τον οποίο τον παρουσίασε ο ΠΑΟΚ. Του Ζαμπά επίσης γενικότερα γράφτηκε στο εξωτερικό αρκετά. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται με το Βέρμπλουμ αλλάζει είναι βιτρίνα, αλλάζει βιτρίνα. Αυτό είναι έτσι, σε άλλο επίπεδο πλέον. Αλλάζει βιτρίνα. Όσο και να προσπάθησαν κάποιοι να αλλοιώσουν, να θολώσουν την εικόνα του ΠΑΟΚ πέρσι κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, οι καλύτερες απαντήσεις δίνονται μέσα από τέτοιες κινήσεις. Έτσι και μέσα από το πώς διαχειρίζεσαι τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, είχαμε και δηλώσεις Μίχελ στην Ρωσία για το θέμα του πόντους Βέρμπλουμ, γιατί και οι Ρώσοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, έτσι, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Βεβαίως ο Σλοβάκος στάθηκε στις δυσκολίες που έχει μια τέτοια υπόθεση, μια τέτοια μεταγραφή, αλλά όπως ανέφερε, ελπίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε φτάσει
στην ολοκλήρωση μιας τέτοιας μεταγραφής, στην ολοκλήρωση μιας τέτοιας συμφωνίας. Ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν καλά πριν το τέλος της εβδομάδας, έτσι. Γι' αυτό σας είπαμε και εμείς, σήμερα θα τελειώσει το θέμα, σήμερα Πέμπτη, έτσι, σήμερα Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, οπότε θα είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων. Ο Λούμπος Μίχελ, μιας και τον αναφέραμε, στάθηκε βεβαίως και στον Ζόμπνιν. Τα λέγαμε και εμείς προηγουμένως πριν το παιχνίδι τότε με τον Νίκο, ότι πρόκειται για τον ποιοτικότερο, έτσι, ποδοσφαιριστή που διαθέτει η Σπαρτάκ και για τον νούμερο ένα, έτσι, κίνδυνο μαζί για με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Αν και ο Πρόμης δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ναι, και η αλήθεια είναι ότι. Φάνηκε τον έλλοντα αλλού βασικά. Είναι σε στάδιο που είναι και να φύγει αυτό, από την. Και γι' αυτό τον κατηγορούν και οι Ρώσοι κιόλας. Ότι φαίνεται να μην έχει κίνητρο πια. Τέλος πάντων, εμάς πολύ μας βολεύουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Έχουμε φάει εσύ ένα προπονητή ήδη και πάμε να φάμε και δεύτερο. Και ο Καρέρα που χαιρετάει σιγά σιγά, τον έχουν εκεί. Ο ΑΕΔ της Πορτογαλίας ήδη μας κλείνει το μάτι. Ναι, με καμιά γκέλα ακόμα Σπαρτάκα και θα δούμε. Καρέρα, αντίο. Λοιπόν, παίξαμε με καρδιά. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που αποδείχθηκε σημαντικός παράγοντας και στα δύο παιχνίδια. Ασφαλώς η εξέλιξη του αγώνα επηρεάστηκε σοβαρά από την αποβολή του Λουίς Αντριάνου. Το να παίζεις με μειονέκτημα σε ένα τέτοιο σημαντικό αγώνα είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά όταν πρέπει να σκοράρεις. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λούμπος Μίχελ. Εμείς αποχαιρετάμε την Σπαρτάκ, έτσι, αποχαιρετάμε τους Ρώσους. Πήγαν έτσι να ρίξουν σκιές και να μαυρώσουν την επιτυχία μας, αλλά δεν τα κατάφεραν και πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας στην Μπενφίκα. Ακολουθεί παιχνίδι στο Νταλούς την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ, έτσι. Και το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι. Βραδινά παιχνίδια, βραδινά τρίτη, παιχνίδια. Τρίτη εκεί, Τετάρτη εδώ βολεύει νομίζω πάρα πολύ. Εντάξει, τον κόσμο. Θα καθυλώσουν κόσμο, έτσι, τα νούμερα που έκανε το Εψιλον την Τετάρτη, την Τρίτη, συγγνώμη, και στον επαναληπτικό της Μόσχας. Είναι δεκτικά από το πόσο κόσμος παρακολουθεί, πόσο κόσμος ενδιαφέρεται για τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έτσι γενικότερα υπήρχε έτσι ένα μεγάλο και ζωηρό ενδιαφέρον για τις αναμετρήσεις και για την τύχη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Πάμε βασικά στο διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε με την Μπενφίκα για το τελευταίο μας μισάωρο. Τους Πορτογάλους. Ναι, λίγο να επιστρέψουμε με αυτά. Δεν αναφέραμε πολλά. Τίποτα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα στρέφουμε περισσότερο το βλέμμα στην Μπενφίκα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Τα πιο ωραία είναι το κλασικό, έτσι. Τα πιο ωραία τα χάνετε στις διαφημίσεις, παιδιά. Είναι τα λέμε εκτός αέρα. Έτσι, τα τηλεφωνήματα, τις συζητήσεις, το ρεπορτάζ το οποίο τρέχει εκτός αέρα. Είναι αυτά τα ωραία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, έτσι. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, εγώ θα να πω, ρε παιδί μου, γενικά. Αληθινό. Γενικά, σε αυτή τη ζωή. Πες μας εδώ για τα εισιτήρια, έχεις βάλει όποιος προλάβει, τι όποιος προλάβει. Λοιπόν, ναι, δεν το είπαμε αυτό και νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα ότι τα εισιτήρια, η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας μάλλον παίρνει παράταση. Σε τι νούμερο έχει πάει, γιατί ήμουν και εγώ σε άδεια και κάπου έχω χαθεί με το. Νομίζω είναι γύρω στα 18.000 πλέον. Με τα νούμερα, ναι, 18. Εντάξει, τρελά νούμερα, έτσι. Ναι, χθες ήταν κλειστά τα γραφεία, δεν υπήρξε δυνατότητα για τον κόσμο να πάει εκεί, από σήμερα κανονικά. Χθες λόγω 15 Αύγουστου, έτσι. Να ξεκουραστούν εκεί. Πέρα από εμάς δεν δουλεύει κανείς άλλος. Να ξεκουραστούν εκεί άνθρωποι μία μέρα, ούτως ή άλλως. Κοίταξε, άμα επειδή έβλεπα, όσο ήμουν εδώ πριν φύγω σε άδεια, έβλεπα κάθε μέρα το νούμερο πόσο πήγαινε. Το να εξυπηρετείς κοντά στα 1000 άτομα κάθε μέρα είναι και μία τρέλα, έτσι. Μα σκέψω ότι τα απλά εισιτήρια για να τα πάρεις πλέον θέλει 2-3 λεπτά. Και παραπάνω. Εγώ σου λέω 5-6 γιατί είναι όλα τα διαδικαστικά. Όχι, δώσε ταυτότητα, άμκα. Πόσο μάλλον να τα περάσεις στο σύστημα. Που είναι διαφορετική η διαδικασία, πιο πολλά τα έγγραφα και όλα αυτά. Προφανώς και για αυτούς που δουλεύουν και στα γραφεία δεν είναι και ότι καλύτερο. Και ξέρεις, όσο περιμένει και ο κόσμος, είναι και αυτή λίγο γκρίνια. Γενικότερα, όχι, περιμένω και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, είπαμε από σήμερα κανονικά. Η παράταση που παίρνει το διαρκείας θα πάει μέχρι την επόμενη Παρασκευή 24 του μήνα. Σε 7 το απόγευμα. Είμαστε στις 18.000, θα μπει ένας κόφτης. Στα 21.000. Δηλαδή μόλις 3.000 εισιτήρια. Αυτό, μένουν περίπου 3.000 εισιτήρια. Όπως το πεις, όποιος προλάβει. Μα κανονικά. Μέχρι τις 24 του μήνα όποιος προλάβει. Πραγματικά τι είναι, δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί καν να πάνε μέχρι την επόμενη Παρασκευή, αν σκεφτείς έτσι. Γιατί εντάξει. Οι ουρές είναι καθημερινές. Μιλάμε για νούμερο ρεκόρ επί εποχής Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, έτσι. Με διαφορά από την δεύτερη σεζόν. Πολλοί λένε,
και αναρωτιούνται γιατί μπαίνει η κόφτη στα 21.000 και ότι τότε και Πιζαχωράκη είχε φτάσει αυτό το νούμερο και γιατί να μην είναι περισσότερα τώρα αφού υπάρχει μεγάλη δίψα. Ναι, συμφωνώ. Αλλά σκεφτείτε λίγο ότι η Τούμπα δεν είναι ένα γήπεδο που χωράει 50.000 κόσμο. Ωραία. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Είναι λογικό ότι πρέπει να υπάρχουν και μερικά εισιτήρια τα οποία θα μπορούν να δίνονται μέσα στη διάρκεια της σεζόν για τους αγώνες ελεύθερα. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα για όλο τον κόσμο να πάρει, να δώσει τώρα μαζεμένα χρήματα για να αυτό. Πάρει τον αδιαρκεία. Θα έρχονται παιδιά από το εξωτερικό, αυτό. Παιδιά από άλλες πρέπει πόλεις. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εισιτήρια τα μεμονωμένα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις π.χ. 3.000 μεμονωμένα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Το δεν λέει... είναι δίκαιο για τον υπόλοιπο κόσμο. Το λέει κιόλας και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι στα ντέρμπι και στα παιχνίδια υψηλού κινδύνου τα λίγα εισιτήρια που απομένουν θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, αγάπη, δεν θα έχουμε αυτές τις ουρές. Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι λογικό. Λογική απόφαση, γιατί και για το. Αυτό που λες ότι οι περισσότεροι κατά ψέματα θα είναι αυτοί που ενδεχομένως μένουν εκτός Θεσσαλονίκη, εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν εισιτήριο ιντερνετικά και να είναι σίγουροι. Από τη στιγμή που θα έχουν φύγει τόσα διαρκεία και επίσης. Και πολύ σημαντικό είναι και αυτό, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ εξασφαλίσει την παρουσία του στους ομίλους του Champions League, απέχει μόλις ένα βήμα, απέχει δύο παιχνίδια, υπάρχουν σκέψεις για πακέτο εισιτηρίων, το οποίο ωστόσο θα είναι σε υψηλή τιμή λόγω της εμπορικότητας των παιχνιδιών, καθώς τον ΠΑΟΚ θέλουν να επιβραβεύσουν όλους όσους έσπευσαν να κλείσουν μόνιμη θέση στην Τούμπα. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει στους ομίλους, καλή ώρα, το ευχόμαστε όλοι, στους ομίλους της Champions League, πόσα να είναι ρε παιδί μου τα λεφτά, τι πακέτα θα είναι αυτά. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι διατεθειμένος, δεν ξέρω, να σταματήσει το οτιδήποτε, να βάλει λεφτά στην άκρη από παντού, καφέδες, ναι, σούπερ μάρκετ, τέτοια, διακοπές, όλα αυτά. Δεν πειράζει γυναίκα, σχόλιο από κάτω, ποιος δεν έχει διαρκείες φέτος, απλά θα υποφέρει, απλά ναι, ναι, αυτό ακριβώς, γιατί, εντάξει, τι να πεις τώρα, σκέψου ότι μετά και την περσινή σεζόν που ο κόσμος έλειψε από τόσα πολλά παιχνίδια και στερήθηκε τόσα πολλά παιχνίδια, και τόσες καλές εμφανίσεις από αυτή την ομάδα, δεν είναι τυχαίο ότι φέτος υπάρχει αυτή η τρέλα από την πρώτη μέρα, και καθημερινές σουρές και ένας χαμός και πόσα είναι τα διαρκεία. Ναι, σε ντώνεις στην Τούμπα, κόβεις τα πάντα. Αυτό. Κόβεις νομίζω ότι εκεί αξίζει να κάνεις τη δική σου οικονομική υπέρβαση και να πας αυτό το πακέτο. Τρία παιχνίδια θα είναι. Αν είναι Champions League, θα είναι τρεις ομαδάρες, δεν τίθεται θέμα. Εντάξει, τι να διαλέξεις. Δεν ξέρω. Αυτό ακριβώς. Εγώ έχω διαλέξει λίγο, εντάξει, περιμένω. Κόβεις από παντού για να το εξασφαλίσεις το συγκεκριμένο πακέτο. Πάμε λίγο στο Μπενφίκα, λοιπόν, πάμε Μπενφίκα γιατί έχουν ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Προσπαθούν να διαβάσουν, η αλήθεια είναι, τον ΠΑΟΚ, τους Πορτογάλους που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ και βεβαίως κάνουν αναφορά στην ατμόσφαιρα της Τούμπας, στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του Δικεφάλου. Ξεκινάει λοιπόν το αφιέρωμα, έχει τίτλο για να σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα του κειμένου που έφτιαξαν και επιμελήθηκαν οι Πορτογάλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Φερνάντο Σάντος και τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Νομίζω ότι είναι, τουλάχιστον για τον Σάντος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του στον ΠΑΟΚ, έτσι φαρδιά πλατιά. Λέει λοιπόν το αφιέρωμα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει πρωτάθλημα για 34 χρόνια, αλλά έχει ισχυρή σχέση με τους Πορτογάλους. Αν πούμε σε κάποιον, λέει το αφιέρωμα, ότι η Μπενφίκα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, πολλοί θα πιστέψουν ότι κάνουμε λάθος. Δεν κάνουμε. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, έναν σύλλογο γεμάτο ιστορία και μία από τις πιο σημαντικές ομάδες στην Ελλάδα, στην οποία έχουν στερηθεί πολλοί τίτλοι. Δεν τα λένε καλά οι Πορτογάλοι, πιστεύω. Δεν είναι ενημερωμένοι. Όχι, τα έχουν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ρε, ξεκάθαρα. Νομίζω ο ΠΑΟΚ το έγραψε. Έχουν πάρει χαρτάκι. Ναι, περάστε. Όπως και η Σπαρτάκ που έκανε αντίστοιχο αφιέρωμα τότε, έτσι τα έλεγε και αυτοί δεν τα έλεγαν καλά. Βέβαια, η Σπαρτάκ το άλλαξε λίγο μετά, αλλά στην αρχή το αφιέρωμα ήταν καλό. Στην πορεία δεν τους βόλεψαν. Ναι, ρε παιδί, λοιπόν, η συμφωνία λίγο κάπου χάλασε. Στην οποία έχουν στερηθεί πολλοί τίτλοι, γράφουν οι Πορτογάλοι. Δεν ξέρετε. Η τροπεοθήκη του ΠΑΟΚ παρουσιάζει μόνο δύο πρωταθλήματα. Λέει πότε κέρδισε, ρε παιδί μου, το τελευταίο. Και βεβαίως 6 κύπελα Ελλάδος το τελευταίο πριν από ένα τρίμηνο με τον Βιερίνια να ανοίγει τον δρόμο για το τρόπαιο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ με 2-0 στο ΆΚΑ μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, θα προσθέσω εγώ. Και πάμε παρακάτω βεβαίως στον άνθρωπο που
Έτσι έχει στιγματίσει τον ΠΑΟΚ, έχει στιγματίσει τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ και δεν είναι άλλος από τον Φερνάντο Σάντος. Για 2,5 χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν υπό την καθοδήγηση του Φερνάντο Σάντος. Για το καφέ δερμάτινο δεν γράφουν αιρεσία αγάπη. Δεν είναι το έχουν πάρει χαμπάρι αυτή, ρε. Αυτό είναι μεγάλη, σημαντική λεπτομέρεια. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Του δεύτερου σε συμμετοχές προπονητή του συλλόγου. Ο μηχανικός εντός εισαγωγικών δεν κέρδισε κάποιο τίτλο, αλλά ενίσχυσε το κύρος της ομάδας. Παιδιά, δάσκαλο το λέμε. Όχι μηχανικό, ρε παιδιά, δάσκαλο. Τι λάθος έγινε στη μετάφραση εδώ πέρα. Και σου λέω, δεν έχει και το καφέ δερμάτινο. Δεν του τα μετέφρασε καλά ο ΠΑΟΚ. Στο κειμενάκι που, στο χαρτάκι που έδωσε. Μάλλον το κατάλαβα και ένας ο ΠΑΟΚ που δίνει χαρτάκι και ένας ο Λουτζέσκου στον Κρέσπο. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτή, δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, με μηχανικό τον λένε οι Πορτογάλοι. Εμείς τον λέμε δάσκαλο, δεν έχει σημασία. Αλλά επειδή απευθύνονται στους Έλληνες και στον ΠΑΟΚ, πρέπει να γράψουν δάσκαλο, ας ρωτήσουν. Λοιπόν, με τον Σάντος, ο ΠΑΟΚ κατέλαβε τη δεύτερη και τρίτη θέση. Αν και λέει, η αλήθεια είναι ότι το 2008-2009, εκεί στην πρώτη του σεζόν, στη σεζόν της Σαρδέλας, έτσι μας έχει μείνει, η αλήθεια είναι στους περισσότερους, δημιούργησε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να επιστρέψει. Όχι, αυτή ήταν. Ναι. Τον τίτλο του πρωταθλητή στους ανθρώπους του μεγαλύτερου συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη του σεζόν ήταν η σεζόν της Αρδέλα, συγγνώμη. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις σεζόν, ο Φερνάντο Σάντος είχε έτσι μια παρικία Πορτογάλων. Είχε τον τερματοφύλακα Ντάνι Φερνάντες, τον Βιερίνια στην πρώτη του θητεία στο σύλλογο, τον Σέρτζιο Κοσεϊσάο, με τον οποίο δημιούργησε μια εξαιρετική σχέση φιλίας. Στην πραγματικότητα, λέει, ο σημερινός προπονητής της Πόρτο, ο Σέρτζιο δηλαδή, ολοκλήρωσε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε μια νέα φάση στη ζωή του ως αθλητικός διευθυντής μετά από πρόσκληση του τότε Προέδρου Ζήση Βρίζα για πολύ λίγο, βεβαίως έτσι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λέγε τον Βιερίνη ότι η παρουσία του, η πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ ήταν και εξαιρετικά σημαντική, γιατί τον σημάδευσε πάρα πολύ. Ήταν εκεί που συναντήθηκε με τη σύζυγό του και ήταν σχεδόν έτοιμος να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος. Νομίζω από εκείνο το σημείο και μετά έγινε Έλληνας ο Βιερίνια. Συνολικά υπήρχαν 6 Πορτογάλοι. Βιερίνια, Μιγκέλ Βίτορ, Ντανιέλ Φερνάντες, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, Ρικάρντο Κώστα και Εντίνιο. Και Εντίνιο, τον ξεχνάμε αυτό. Τον ξεχνάμε, ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Μόνο και ήταν τον κόλ του Καρεσκάκη. Και εκείνο το θυμίζει. Πολύ... ναι. Ωραία φυσιογνωμία ο Εντίνιο, δεν μπορείς να πεις. Ποιο τραγούδι έλεγε, δεν θυμάμαι. Αυτός δεν ήτανε. Θα μπορούσε και με το τραγούδι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν όμως. Νομίζω, θα το δούμε νομίζω, μετά. Ναι. Κι άμος ήτανε. Κι άμος. Τα φωτιά μου φωτιά πρέπει να ήταν. Όχι ρε, πολύ πρόσφατο το φωτιά μου φωτιά. Αυτό ήταν του μπάσκετ ρε, ο άλλος. Ναι. Του... ναι, αλλά ήταν και ο Εντίνιο κάτι είχε. Έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες οι αθλητές μας. Λοιπόν, και το αφιέρωμα βεβαίως κάνει ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα και στο γήπεδο της Τούμπας, το οποίο είναι το πιο ξέφρενο στην Ελλάδα. Λέει μάλιστα ότι σαν είναι μόνο μία φράση, αλλά αυτό μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα από ανθρώπους που έζησαν το γήπεδο της Τούμπας, που ένιωσαν τον παλμό της Τούμπας, και έχει μία τάκα του Φερνάντο Σάντος από το 2013, έτσι πριν από συνάντηση της Μπενφίκα με τον ΠΑΟΚ στη φάση των 32 τότε του Europa League, και είχε πει ο Φερνάντο Σάντος μπορεί να είναι το πιο δύσκολο γήπεδο για να παίξει κάποιος στην Ελλάδα, επειδή έχει ένα πολύ δυνατό κοινό που ενθαρρύνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, περισσότερο από αυτούς του Ολυμπιακού. Αυτά λοιπόν και από το αφιέρωμα της Μπενφίκα. Προσπάθησαν με τον τρόπο τους να διαβάσουν όσο μπορούν καλύτερα, να σταθούν σε Πορτογάλους που πέρασαν, σημάδεψαν τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα, που είναι πάντα σημείο αναφοράς για οποιονδήποτε αντίπαλο, το είδαμε και με τους Ρώσους, το είδαμε και με τους Ελβετούς, έτσι έδειξαν μεγάλο και ζωηρό ενδιαφέρον για να μάθουν τα πάντα για την Τούμπα, για να μάθουν τα πάντα για τον κόσμο, για το κλίμα, για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί. Η Τούμπα έχει δημιουργήσει το δικό της μύθο, η αλήθεια είναι, και από τα πρώτα πράγματα που ψάχνει και μαθαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, είναι σαφέστατα η Τούμπα ένα σημείο αναφοράς του συλλόγου. Αυτά λοιπόν και από την Μπενφίκα. Σιγά σιγά από αύριο νομίζω ότι θα μπαίνουμε σε κλίμα, έτσι, σε κλίμα αγώνων. Εντάξει, με τους Πορτογάλους. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία στις 7 η ώρα το απόγευμα, mm-hmm. η προπόνηση. Ξεκουράστηκαν τα παιδιά μας χθες. Χαλκιδική, είχε την πρώτη Ο Πρίγιοβιτς πήγε και μία παραλία και τρώγε. Ναι. Τι
διατροφικά. Ήταν σούσι από ό,τι κατάλαβα στην παραλία. Και ο Ζαμπά. Με την οικογένειά του είναι. Και αυτό εκεί πρώτο πόδι. Του μαθαίνει τα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το πρώτο πόδι έχει τη μητέρα. Γιατί είναι παιδί μου πάνε πρώτο πόδι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάνε δεύτερο. Είναι, πρέπει να του το μάθει κάποιο. Είναι που τώρα μαθαίνουν τη Χαλκιδική, ναι, και μαθαίνουν την κοσμοπολίτικη Χαλκιδική. Πρέπει να του το μάθει λίγο κάποιο. Που είναι το πρώτο πόδι. Αργότερα θα αρχίσουν να κάνουν εξορμήσεις και στο δεύτερο που είναι έτσι το πιο ποιοτικό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία. Περιμένουμε και αναμονή για την εκδρομή, έτσι, ναι, των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Πορτογαλία. Θα βγουν αργότερα λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο πιο εύκολο ταξίδι σε σχέση με τα προηγούμενα δύο. 400 ευρώ εστίαση, κούκλα μου. 400. Έτσι, θέλω να σου το πω με τρόπο. Μέσω Αθήνας, ρε εσύ. Από Αθήνα είναι πιο εύκολο. Πάντα είναι πιο εύκολο από Αθήνα. Τα περισσότερα ταξίδια που τα τσέκαρα και για άλλο προορισμό, από Αθήνα δεν ξέρω ποιο λόγο είναι πιο φθηνά. Πας Αθήνα και από εκεί είναι καλύτερα. Στα 400 εγώ είδα ένα κάτι εισιτήρια. Σας δίνω εκεί μια κατεύθυνση, κοιτάξτε το λίγο μέσω Αθήνας. Εντάξει, να σας πω κάτι, είναι και λογικό γιατί είναι και μια εβδομάδα μετά. Ναι. Τώρα άμα είναι πολύ. Παιχνίδι. Είναι πολύ. Κοιτάξτε, είναι και μακριά, ρε. Εντάξει, είναι παιδιά, είναι πάτε... στην άκρη της Ευρώπης. Μην πάτε διακοπές. Όχι, εντάξει, περισσότερο έχω πάει διακοπές ήδη. Εντάξει, παιδιά, πάντα στην Πορτογαλία. Βρείτε κάπου τα λεφτά, δεν ξέρω. Και στην τελική υπάρχει και ο επαναληπτικός της Τούμπας. Ναι, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς τώρα πούμε που θα μείνουμε πίσω. Να σου πω κάτι, αυτά τα ευρωπαϊκά ταξίδια είναι λίγο και για γερά πορτοφόλια. Θα μου πεις, υπάρχουν και τρελοί, έτσι. Ξέρεις, το έχουν αποδείξει. Πολύ σκέφτεται... Θα το ξεκινήσουν ο δικός. Ναι, έχουν, κάνει έχουν κάνει άλλα κι άλλα. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα πολύ με κρύο, βροχές και τέτοια. Τέτοιο. Του ομίλου. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλούς που μου λένε. Που κρατούν. Όχι, εντάξει, εγώ θα κρατήσω για τους ομίλους. Ναι, πάρα και πολύ. Κάτσερε να περάσω. Όχι, εγώ περιμένω τους ομίλους. Εντάξει, οκ. Okay. Κάπου εκεί σταματάει η συζήτηση. Αλλά γιατί είσαι, Πορτογαλία μπορείς να πας να δεις, να το συνδυάσεις. Να μου πεις είναι πιο δύσκολο, αλλά μπορείς να συνδυάσεις να πας π.χ. μια Ισπανία. Αεροπορικά, άμα είναι πιο φθηνά. Ανεβαίνει το budget. Αγάπη. Ναι, αλλά θες να κάνεις τουρ, εσύ βλέπω στην Ιβηρική. Πας Ισπανία. Νοικιάζεις αυτοκίνητο, πας Πορτογαλία. Τίποτα δεν είναι. Βγάλετε, λίγο... βγάλετε ό,τι λεφτά απλά, έχετε από την τράπεζα, βέβαια, για να ακολουθήσετε το πλάνο της αγάπης Γαβριλίδου. Εγώ πιστεύω λίγο έξυπνο. Ή ψαχτεί μέσα Αθήνας. Νόμιζα ότι θα είναι κάτι καλύτερο. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, είναι πιο εύκολο να άποψε ότι δεν χρειάζεται βίζα όπως με χρειαζόταν στη Ρωσία. Εντάξει, που νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να μιλήγει 6 μήνες πριν και πάει λέγοντας. Και μιλάμε τώρα για βίζα που διαρκεί 3 μέρες, 5 μέρες νομίζω, που μας έλεγε και ο Σταύρος. Ή ας πούμε στην Ελβετία που είναι μια πανάκριβη χώρα, νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα που. 4,5 ευρώ το μπουκαλάκι νερό. Αυτό, ναι. Θες να προχωρήσεις. Αλλά το νερό και στην Ολλανδία για ποιο λόγο είναι πανάκριβο και δεν καταλαβαίνω. Δεν πίνουν νερό οι κύριοι, πίνουν αυτό το με ανθρακικό που είναι. Με αυτό ξεδιψάνε τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή, Θεό. Τι να πούμε. Ναι, οκ. Okay. Όσοι πάνε στην Πορτογαλία, καλά θα περάσουν σίγουρα. Το Νταλούζ είναι. Θα τα λέμε από Δευτέρα. Θα τα λέμε. Ναι, σωστά. Θα τα λέμε από Δευτέρα. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, μπαίνει σε mood έτσι νέα σεζόν και το μπασκετικό μας τμήμα. Τα παιδιά μας πέρασαν σήμερα ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, Μαργαρίτης, Χρυσικόπουλος, Ζάρας, Χίζας, Καραμανόλης βρέθηκαν στο Διαβαλκανικό. Έτσι. Και εκεί πέρασαν από αιματολογικό και καρδιολογικό έλεγχο. Υγεία, υγεία, υγεία και καλή σεζόν στα παιδιά του τμήματος μπάσκετ, που σιγά σιγά, πώς το λέγαμε στο σχολείο, τα, τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια μέσα, μπράβο. Έτσι και καλό χειμώνα, τα κεφάλια μέσα και καλό. Δεν τα λέμε εμείς στο σχολείο, τα λέγαμε. Από σήμερα, αναμένονται και οι Αμερικανοί σιγά σιγά. Η πρώτη αφήξη από σήμερα το απόγευμα, βραδάκι. Η αδυναμία Μογκός πότε έρχεται, ξέρουμε. Νίκος Μοσχοβίτης τα ξέρει αυτά. Στη Σύρο είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης. Πότε έρχεται ο Γκος δεν ξέρω. Εγώ Χάτσερ λίγο είχα στο μυαλό μου, αλλά αργεί λίγο ακόμα. Αργεί. Μια-δυο μέρες. Ωραία. Αλλά εντάξει, αυτοί έχουν χρόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Και πάλι αύριο στις 12, εδώ στο ΠΑΟΚ24, το οποίο δέχεται κάποιο rotation κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εντάξει, είμαστε consortium και το rotation εδώ πέρα γίνεται εύκολα, ρε παιδί μου. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και περίσευμα. Ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει. Ναι, ναι. Balance, mentality. Αφήνουμε και... Σταύρο Κώδικα να ξεκουραστεί, παιδιά, για να είναι φρέσκο στην Πορτογαλία από Δευτέρα. Γιατί εντάξει. Πολλά ταξίδια. Και μια πολλά χιλιόμετρα. Jet lag. Ο Σταύρος, αν είχε κάρτα στα αεροπλάνα, θα ήταν η χρυσή. Η golden, ναι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Γιώργος Παναγιωτίδης ακολουθεί στην παρέα σας. Μαζί θα πάτε μέχρι και τις 5 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Μέρα Verblum. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε εξελίξεις
και μέσα στην ημέρα. Αγάπη Γαβριλίδου, Ελένη Μπούντου ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ραντεβού εμείς και πάλι αύριο στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.